ενημέρωσης και κατανόησης της νόσου. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα με αυτές τις εκδηλώσεις, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να ξέρει ο κάθε Έλληνας και ο κάθε Κύπριος, ο οποίος παρακολουθεί και ξέρει την ελληνική γλώσσα, κάθε τι που ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή να μεταδώσουμε τη γνώση που έχουμε και να υπάρχει σωστή ενημέρωση και από την άλλη μεριά και καλή κατανόηση. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να μιλάμε με τη δική μας επιστημονική γλώσσα και να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι τους λέμε. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε και την ενημέρωση και την κατανόηση. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να ισχύει βέβαια και στις άλλες ανθρώπινες σχέσεις, είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με άνοια. Βέβαια, όλοι μας πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων, όποιοι και να είναι αυτοί, ακόμη και να έχουν κάποια ελλείμματα, κάποιες αναπηρίες, πρέπει να τους σεβόμαστε γιατί έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουμε κι εμείς. Αυτό λοιπόν το τονίζουμε για τους ασθενείς με άνοια, οι οποίοι τελικά χάνουν σιγά σιγά το μυαλό τους, και αυτό πρέπει εμείς να το καταλάβουμε καλά και να σεβόμαστε, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν χάνονται μαζί με το μυαλό. Συνεχίζουν να έχουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλά. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, γιατί έτσι θα αποφευθεί η κακοποίηση, η εγκατάλειψη, η απομόνωση. Δεν θα αφήνουμε τους ανθρώπους μόνους τους, θα ενδιαφερόμαστε οι γείτονες, οι φίλοι, οι συγγενείς, να επισκεπτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Επίσης, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στους περιθάλποντες, γιατί ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ο ρόλος κλειδί. Αυτοί θα μας βοηθήσουν, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον ασθενή και εμείς στη συνέχεια να βοηθήσουμε αυτούς, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτοί τον ασθενή με τη σειρά τους. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο κλειδί των οικογενειών και των περιθαλπώντων, έτσι ώστε να τους στηρίξουμε σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έχουν να κάνουν να φροντίσουν τους ασθενείς τους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι να έχουν όλοι οι ασθενείς με άνοια εύκολη πρόσβαση στις δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αυτές οι δομές, όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν πριν από το 1995 και 1998. Εντάξει, σιγά σιγά όμως, με πολλή προσπάθεια και με πολλή αγώνα, νομίζω ότι έγινε δεκτό από την κυβέρνηση ότι πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση, από την πολιτεία θα λέγαμε, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δομές. Είτε με την παρουσία τους, τώρα, πρόσωπο με πρόσωπο, είτε διαδικτυακά, έτσι ώστε να έχουν ενημέρωση, να έχουν κατανόηση, να έχουν και φροντίδα. Το πέμπτο, από το οποίο θα αρχίσω σήμερα και θα φτάσουμε όπου φτάσουμε, είναι να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα της έναρξης της θεραπείας μετά τη διάγνωση. Αυτός ο χάρτης είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμη δεν είχαμε τα μέσα να βάλουμε την ακριβή διάγνωση. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την ακριβή διάγνωση στους ασθενείς με άνοια, με μία παρακέντηση, μία πολύ απλή εξέταση, όπως είναι η εξέταση του αίματος. Να σκεφτείτε, μερικές φορές κάνω παρακέντηση, παίρνω υγρό και μετά δεν μπορώ να πάρω αίμα από τους ασθενείς. Βάζουμε λοιπόν την ακριβή διάγνωση και επομένως δεν δίνουμε φάρμακα χωρίς λόγο στους ασθενείς. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από την αρχή τη διάγνωση της άνοιας για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και τελευταία, και πολύ τελευταίο και πολύ σημαντικό, είναι να προσπαθήσουμε όλοι, είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε για την άνοια, να προσπαθήσουμε να μάθουμε όλες εκείνες τις μεθόδους με τις οποίες θα προλάβουμε την άνοια και για μας, και για τους ανθρώπους μας, τους συζύγους μας, τις συζύγους μας, τους γονείς μας, για τους νεότερους, γιατί έχουμε και νεότερους ανθρώπους ανάμεσα σε μας, να μάθουμε με ποιον τρόπο θα προφυλαχτούμε, έτσι ώστε να ελαττώσουμε την επίπτωση της άνοιας στα επόμενα χρόνια και να φιλοδοξήσουμε όλοι μαζί, μια από τις πολύ ωραίες φιλοδοξίες που μπορούμε να έχουμε, να μην υπάρξει κανένας ασθενής με άνοια
το 2050 στη χώρα μας, ενώ η ADI, η Alzheimer Disease International, λέει ότι θα πλησιάσουμε τις 300.000 στην Ελλάδα. Οπότε φανταστείτε, 300.000 ασθενείς με άνοια, 300.000 περιθάλποντες, αν είναι ένας ο περιθάλπων, αν είναι δύο περιθάλποντες, αν είναι ολόκληρη οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπων εμπλέκονται σε αυτή την νόσο και ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο, εάν δεν υπάρχουν όλα τα προηγούμενα τα οποία είπαμε. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι κάναμε στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, από το 1995 που δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Alzheimer, μέχρι σήμερα. Και θα αρχίσω από αυτό, την υπογράμμιση της σπουδαιότητας της έναρξης θεραπείας μετά τη διάγνωση, γιατί είναι ό,τι πιο καινούριο. Παρ' όλα αυτά έχουμε προγράμματα και σε άλλα επίπεδα και σε άλλους στόχους, τους οποίους τελικά θα συζητήσουμε ίσως μια άλλη φορά, αν δεν προλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία φέραμε χρήματα στη χώρα και απασχολήσαμε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να βγει στο εξωτερικό γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά. Θα αρχίσω και θα παρουσιάσω κάποια σήμερα και με την πρώτη ευκαιρία θα παρουσιάσουμε και άλλες φορές. Το πρώτο πρόγραμμα που το πήραμε τη δεκαετία του 2000, δηλαδή πριν από το 2010, είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Biomark APD, δηλαδή Alzheimer Disease και Parkinson Disease. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα είχε στόχο για πρώτη φορά να βάζουμε διάγνωση μέσα από την παρακέντηση. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα στο οικοτροφείο μας, στην πλαστήρα, κάνουμε 2 με 3 παρακεντήσεις την ημέρα για να βάλουμε διαγνώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άνοια ή ξεχνούν ή θεωρούν ότι ξεχνούν, να τους ξεκαθαρίσουμε αν θα πάθουν ή δεν θα πάθουν, γιατί με την παρακέντηση μπορούμε να δούμε έναν αν πάθει άνοια 20 χρόνια μετά. Οπότε έχουμε πληροφορίες δηλαδή πολύ σημαντικές. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε και συμμετείχαμε και εμείς μαζί με πολύ μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπου βοηθήσαμε με τις παρακεντήσεις έτσι ώστε να φτάσουν σε κάποια αποτελέσματα. Δεν είχαμε εμείς τα εργαστήρια, δεν είχαμε τα μέσα για να κάνουμε πρωτογενή έρευνα, αλλά μπορούσαμε να βοηθήσουμε με τα εγκεφαλονοτιά υγρά που παίρναμε από τους ασθενείς. Αυτή λοιπόν είναι η εργασία που δημοσιεύτηκε, η οποία δημιούργησε μία κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα εγκεφαλονοτιών υγρών. Έχουμε και εμείς τώρα τη δική μας τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, η οποία βγήκε μέσα από αυτή τη δουλειά. Όπως βλέπετε, είναι και το δικό μου όνομα ανάμεσα στους συγγραφείς και είναι και μία Αθηναία καθηγήτρια, η κυρία Καπάκη. Ήμασταν 2 κέντρα που συμμετείχαμε από την Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο πρόγραμμα έχουν δημοσιευτεί 16 εργασίες. Στο δεύτερο πρόγραμμα, παρόλο που δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα, έχουν δημοσιευτεί 11 εργασίες. Τα έχω μέσα σε παρένθεση. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έχει στόχο να κάνει ψηφιακούς δείκτες, δηλαδή δείκτες οι οποίοι τελικά καταγράφονται μέσα από ένα υπολογιστικό σύστημα. Εμείς το κάναμε αυτό στο έξυπνο σπίτι του ΕΚΕΤΑ, όπου το έξυπνο σπίτι έχει μέσα όλες τις προδιαγραφές, εκείνος που θα μείνει μέσα για ένα 24ωρο να καταγράψουμε όλες τις κινήσεις του, τις κινήσεις που θα κάνει αυτό το 24ωρο και μέσα από την καταγραφή αυτών των κινήσεων να δούμε αν αυτός ο ασθενής θα εξελιχθεί σε άνοια, πάσχει από άνοια ή τελικά δεν έχει τίποτα, είναι απόλυτα φυσιολογικός. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται Radar AD, το οποίο τελικά, στο οποίο σε αυτή την εργασία η οποία δημοσιεύτηκε με το σχεδιασμό, συμμετέχουν συνεργάτες, βλέπετε 3 ελληνικά ονόματα από το ΕΚΕΤΑ, οι οποίοι πήραν μέρος στο σχεδιασμό αυτής της μελέτης. Έχει λήξει η μελέτη, περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα, τα οποία βέβαια σε κάποια ευκαιρία θα σας τα πω. Αλλά πρέπει να σας πω εδώ ότι κάνουμε μια άλλη έρευνα τώρα με ψηφιακούς βιοδείκτες, όπου θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του εγκεφαλονοτιαίου υγρού
Τα αποτελέσματα της μαγνητικής, τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης με ένα καινούριο ψηφιακό δείκτη, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και εδώ, αλλά είναι ένας μόνο, ενώ εδώ χρησιμοποιήθηκαν πολλοί ψηφιακοί δείκτες, για να δούμε αν τελικά κάνοντας ένα τεστ στο κινητό μας, μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση και να πούμε ότι κάποιο πρόβλημα έχω, πρέπει να επισκεφθώ τον γιατρό για να δούμε τελικά τι θα κάνουμε. Δηλαδή, ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να βάλει με μια ενημέρωση, με μια εκδήλωση που θα κάνουμε για όλη την Ελλάδα, στο συνέδριό μας, όταν με το καλό βγουν αυτά τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής μελέτης που την κάνουμε σε συνεργασία με την Αμερική και την Ιαπωνία. Όταν με το καλό βγουν αυτά τα αποτελέσματα, θα σας τα ανακοινώσουμε και θα έχετε τη δυνατότητα πραγματικά να ξέρετε ανά πάσα στιγμή σε ποια ομάδα ανήκετε. Το τρίτο πρόγραμμα λέγεται EDAR και είναι ένα πρόγραμμα που επίσης κάναμε παρακεντήσεις για να δούμε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των ασθενών που πάσχουν από διάφορα είδη άνοιας, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ενώ έχουμε φάρμακα για την νόσο Alzheimer, δεν έχουμε φάρμακα για τις άλλες άνοιες και αυτή τη στιγμή δίνουμε φάρμακα και στις άλλες άνοιες που είναι για την Alzheimer, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε. Τώρα με την παρακέντηση ξεχωρίζουμε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ήταν για να ξεχωρίσει τις άνοιες μεταξύ τους, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σωστή φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν πολλές μελέτες, 11 μελέτες που συνδέονται με το EDAR, με το πρόγραμμα EDAR, στο οποίο συμμετείχαμε η Θεσσαλονίκη μόνο. Και πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται DENLENS. Το πρόγραμμα αυτό είναι χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα κομμάτι αυτού του Υπουργείου, μια διεύθυνση αυτού του Υπουργείου είναι Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία κάθε χρόνο χρηματοδοτεί υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Υπάρχει λοιπόν μια υποψήφια μεταδιδάκτορας, η οποία έχει 3 καθηγητές από πίσω της, οι οποίοι την κατευθύνουν για να προχωρήσει αυτή την μεταδιδακτορική έρευνα, για την οποία χρηματοδοτήθηκε. Όπως βλέπετε, χρηματοδοτείται η έρευνα και στην Ελλάδα, αλλά βέβαια σε πολύ καλές προσπάθειες, ξεχωριστές προσπάθειες. Οπότε αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα βέβαια, το οποίο τελείωσε και στο οποίο η κυρία αυτή είναι γλωσσολόγος και εξέτασε το λόγο των ασθενών στα διάφορα στάδια της άνοιας και πήρε τις μαγνητικές τους τον καιρό που τους εξέτασε, έκαναν μαγνητική αυτοί οι ασθενείς. Και τώρα μετράμε τον όγκο των διαφόρων κέντρων στον εγκέφαλο για να δούμε τελικά όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τις λέξεις. Έτσι, μιλάμε και ξαφνικά δεν μπορούμε να βρούμε μία λέξη την οποία έχουμε καιρό να τη χρησιμοποιήσουμε. Τότε πραγματικά να δούμε ποιος όγκος του εγκεφάλου, ποια ομάδα των κυττάρων πάσχει. Επομένως, αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μακρόπνο σχέδιο, το οποίο τελικά, εάν βγάλει αποτελέσματα, πραγματικά θα μπορούμε και με αυτό, με μια μαγνητική, με μια ανάλυση της μαγνητικής, να μπορούμε να λέμε αν αυτός ο ασθενής θα ξεκινήσει, θα έχει άνοια στο μέλλον ή τώρα έχει άνοια, ανάλογα με τον όγκο των διαφόρων περιοχών που σχετίζονται με το λόγο. Εδώ σας δείχνω μια συσχέτιση του λόγου με δομικές αλλαγές. Βλέπετε, αυτή η περιοχή εδώ λέγεται περιοχή του Βέρνικε και έχει να κάνει με την αντίληψη του λόγου. Δηλαδή τώρα μιλάμε και οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν τι λέμε. Αυτή η περιοχή έχει να κάνει με την έκφραση του λόγου. Εάν δηλαδή πάθουμε ένα εγκεφαλικό σε ένα αγγείο που αιματώνει αυτή την περιοχή, τότε πραγματικά δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Και ιδιαίτερα οι άντρες το παθαίνουν αυτό, διότι δεν μιλούν πολύ στη ζωή τους και δεν αναπτύσσεται και το άλλο ημισφαίριο. Εμείς οι γυναίκες που μιλάμε πολύ, αναπτύσσεται ο λόγος και στο άλλο ημισφαίριο και δεν έχω δει καμιά γυναίκα στα 40 χρόνια που είμαι νευρολόγος, η οποία να μην μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορούν να μιλάνε στην αρχή, αλλά μετά στη συνέχεια ο εγκέφαλός αναλαμβάνει τη δουλειά αυτή το άλλο ημισφαίριο και επομένως δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο λόγο. Επομένως, αυτές τις μετρήσεις θα κάνουμε. Θα κάνουμε μέτρηση αυτών των περιοχών, του υπόκαμπου, της αμυγδαλής,
της κάτω μετωπίας έλικας, της περιοχής της Βέρνικε. Θα μετρήσουμε τον όγκο της παραγκεφαλίδας, γιατί η παραγκεφαλίδα έχει σχέση με την αρμονία του λόγου και με την κινητικότητα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετρήσουμε και αυτές τις περιοχές. Αυτές είναι οι περιοχές που θα μετρήσουμε, όλο τον όγκο του εγκεφάλου, τον όγκο του ημισφαιρίου, τον υπόκαμπο, την αμυγδαλή, το θάλαμο, την παραγκεφαλίδα, την άνω κροταφική έλικα που είναι η περιοχή Βέρνικε, όπως σας είπα, την κάτω μετωπιαία έλικα που είναι η περιοχή του Μπροκά, την οπίσθια, το επίσθιο προσαγόνιο και βέβαια το προσφινοειδές λόβιο. Όλες αυτές τις περιοχές θα τις μετρήσουμε και θα δούμε με ποια περιοχή κυρίως συσχετίζονται τα προβλήματα του λόγου που παρατηρούνται στην νόσο Αλτζάιμερ. Για να το δούμε αυτό, θέλετε να κλείσετε λίγο τα μικρόφωνα. Μάλιστα λέει ότι την παρακαλάει αυτός να το κάνει, να πάει στο τμήμα για να καταγγείλει ότι θα σκοτώσουν. Να κλείσετε λίγο τα μικρόφωνα σας, σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι ομάδες των ασθενών μας θα είναι με νόσο Αλτζάιμερ, με ήπια νοητική διαταραχή και με υποκειμενική νοητική διαταραχή και ακολούθησαν τα κορίτσια, γιατί είναι τρία κορίτσια που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη, ακολούθησαν αυτά τα κριτήρια τα οποία έρχονται αυτά από την Αμερική, από την Αμερική και από την Ισπανία. Ο Μόλι Νούεβο είναι Ισπανός. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται το πρώτο, το οποίο τελικά είναι ο πρώτος κανόνας του χάρτη που είπαμε, προώθηση της ενημέρωσης και κατανόηση της νόσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2003. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους διακρίνω και ασθενείς και γιατρούς και περιθάλποντες εκείνης της εποχής. Και πραγματικά είναι συγκινητικό ότι όλοι οι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν και να μάθουν για την νόσο το 2003. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει και το 2010. Στο Messenger, αλλά... θα κλείσετε το μικρόφωνο σας, κύριε Σιώκο. Λοιπόν, το δικό μου. Λοιπόν, ο δεύτερος στόχος είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με άνοια. Τι έχουμε κάνει γι' αυτό? Έχουμε προχωρήσει και σε αυτό. Από το 2012, την Άνοιξη, στη Θεσσαλονίκη, κάναμε μία διημερίδα με θέμα νομικά και νοσηλευτικά θέματα στην άνοια. Και τα slides και τα πρακτικά είναι στη διάθεση όλων των επιστημόνων υγείας, έτσι ώστε να τα πάρουν, γιατί και τα νομικά και τα νοσηλευτικά θέματα δυστυχώς δεν προχωρούν ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε κάνει ένα σχέδιο νόμου για την άνοια στην Ελλάδα, αλλά τελικά ακόμη είναι σε ένα σιρτάρι. Είναι σε ένα σιρτάρι των ανθρώπων που ασχολούνται με τα νομοθετικά θέματα στην Ελλάδα. Επίσης, το 2014, δύο χρόνια, κάναμε μια άλλη διεμερίδα με αφορμή το πρόγραμμα ΑΣΠΑ, το οποίο επίσης χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τελικά είχε σαν τίτλο «Ηθικά διλήμματα και νέες τεχνολογίες στην άνοια». Με αυτό το πρόγραμμα για πρώτη φορά εισάγαμε την ρομποτική τέχνη στην νόσο Αλτζάιμερ και επίσης κάναμε την πρώτη πλατφόρμα για να στηρίζουμε περιθάλποντες στα σπίτια τους. Τώρα βέβαια αυτές οι πλατφόρμες είναι πολλές, τις χρησιμοποιούμε όλες κάθε μέρα έτσι ώστε να εξυπηρετούμε όσο περισσότερους ασθενείς μπορούμε και όσο περισσότερους περιθάλποντες μπορούμε, αλλά τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό. Και βέβαια τώρα συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο λέγεται Dementia Rights, έτσι, δικαίωμα της άνοιας. Να αναπτύξουμε τα δικαιώματα με τα οποία τελικά θα προσεγγίσουμε την άνοια, τους ασθενείς με άνοια. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Να δείτε εδώ ότι τελικά συμμετέχουν πολλές χώρες. Συμμετέχει η Πορτογαλία, η Ελλάδα,
η Ισπανία, η Τουρκία, η Ιρλανδία, δύο φορές η Πορτογαλία, τρεις φορές η Πορτογαλία, γιατί ξεκίνησα από την Πορτογαλία. Όλες αυτές οι χώρες συναντιόμαστε, όχι τώρα πια εγώ, συναντιόνται οι συνεργάτες, γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να συνεχίσει. Δεν πρέπει να πηγαίνω εγώ σε αυτές τις συναντήσεις, διότι απλά, εάν εγώ φύγω, αν κάποια στιγμή ο Θεός αποφασίσει ότι η ζωή εδώ τελείωσε, πρέπει κάποιος να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Οπότε πηγαίνουν συνεργάτες στις συναντήσεις, έτσι ώστε να συνδεθεί η χώρα μας με όλες τις χώρες του κόσμου. Και ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι πάλι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, την κοινωνική εμπλοκή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που ζουν με άνοια, των περιθαλπώντων τους και των οικογενειών τους. Να αναπτύξουμε καινούργιες προσεγγίσεις που στηρίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βάση μας δηλαδή να είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, με αποτελεσματικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εισαγωγή και την επίβλεψη των υπηρεσιών φροντίδας. Δεν φτάνει μόνο να έχουμε αναπτύξει, όπως έχουμε κάνει στην Ελλάδα, πολλές υπηρεσίες υγείας. Δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται να τις επιβλέπουμε κιόλας, έτσι ώστε να είναι καλής ποιότητος αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε. Το τρίτο στο οποίο και θα σταματήσω, γιατί ο χρόνος περνάει, είναι η αναγνώριση του ρόλου κλειδιού των οικογενειών και των περιθαλπώντων. Πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολύ τους περιθάλποντες και πρέπει πολύ να τους στηρίζουμε, γιατί από αυτούς εξαρτάται η ποιότητα ζωής των ασθενών με άνοια. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτούς? Τους εκπαιδεύουμε, έχουμε ομάδες στήριξης, έχουμε οικογενειακή θεραπεία, όπου έρχεται ο σύζυγος με τα παιδιά μαζί και είτε είναι και ο ασθενής μαζί τους, είτε δεν είναι, οικογενειακή θεραπεία. Εφαρμόζουμε τεχνικές χαλάρωσης, οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δοκιμάσει όλα αυτά. Και βέβαια online ομάδες στήριξης. Μπορεί ο ασθενής να είναι στην Κύπρο, μπορεί να είναι στην Κρήτη και να είναι συνδεδεμένος μαζί μας με τον ψυχολόγο, ο οποίος κάνει αυτά τα προγράμματα. Εδώ βλέπετε μια πολύ ωραία εικόνα, όπου υπάρχουν και ασθενείς και περιθάλποντες, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την στήριξη, η οποία είναι και στους ασθενείς και στους περιθάλποντες μαζί. Αυτό το πρόγραμμα ήδη σας το έδειξα. Σας είπα ότι είναι η χρησιμοποίηση ρομποτικής και πλατφόρμας για τους ασθενείς και για τους περιθάλποντες. Εδώ βλέπετε τα ρομποτάκια, τα οποία τελικά τα κομμάτια από τη ρομποτική. Εδώ είναι το ρομπότ, στο οποίο τελικά συνδέει ο ασθενής τα διάφορα κομμάτια, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει κατασκευές. Οπότε εξετάζουμε και καλλιεργούμε τις οπτικοχωρικές ικανότητες του ασθενούς. Και βέβαια αυτή είναι μια εικόνα, η πρώτη εικόνα που είχαμε από την πλατφόρμα της διαδικτυακής στήριξης, όπου η ψυχολόγος μας ήταν στο κέντρο Alzheimer, και εδώ βλέπετε τρεις κυρίες, οι οποίες είναι στο σπίτι τους, είναι καλοκαίρι, ο ασθενής πιθανώς είναι στο διπλανό κρεβάτι, είναι κοντά τους, και αυτές οι κυρίες που είναι περιθάλπουσες παρακολουθούν μαθήματα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και εδώ βλέπετε ένα slide. Τρόποι αντιμετώπισης, ανακούφιση στις θρησκευτικές και πνευματικές πεπιθήσεις, ότι οι άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση μέσα από τη θρησκεία και βρίσκουν ανακούφιση επίσης με το χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνουν οι ασθενείς το χιούμορ, αλλά το καταλαβαίνουν οι περιθάλποντες, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και κάναμε τη μελέτη, τη δημοσιεύσαμε αυτή, αν τελικά είναι καλύτερα να είναι πρόσωπο με πρόσωπο ή αν είναι καλύτερα να είναι online, με το διαδίκτυο, με τον υπολογιστή κλπ. Και βρήκαμε ότι είτε είναι online, βλέπετε εδώ το P για τους επιστήμονες που ξέρουν τι σημαίνει, σε τρεις κλίμακες, η μία έχει σχέση με το άγχος, η άλλη με την κατάθλιψη και η άλλη με το φορτίο του ασθενούς. Και οι ασθενείς οι οποίοι τελικά είναι on-site, δηλαδή στο κέντρο ημέρας, πάλι στις ίδιες κλίμακες έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άρα είτε κάνουμε online τη στήριξη, είτε την κάνουμε στο site, στο κέντρο μας face-to-face, έχουμε τα ίδια καλά αποτελέσματα. Και βλέπετε εδώ και η ταχυκαρδία ελαττώνεται και ο φόβος εξαφανίζεται. Και οι πεταλούδες στο στομάχι που πολλές φορές συνοδεύουν το άγχος των περιθαλπώντων, των περιθαλπώντων μας που φροντίζουν ασθενείς με άνοια. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μία
ομιλία, μία καταγραφή ενός περιθάλποντα, ο οποίος παρακολουθούσε, ενώ λοιπόν στην ADI απλώς παρακολουθούσαν οι ασθενείς με άνοια και οι περιθάλποντες τα παιδιά τους μέσα από ένα κινητό, εμείς είχαμε φτάσει να παρακολουθούν 5 άνθρωποι την ίδια ώρα, την ψυχολόγο εδώ, και βέβαια κάποια έγραψε στο chat «μαγική επικοινωνία». Διαβάζεις καλύτερα τον άλλον κοιτάζοντας το βλέμμα του στην οθόνη, καταργούνται οι αποστάσεις, μπορώ να βλέπω την ίδια στιγμή τα μάτια όλων. Ένιωθε ότι αυτό που γινόταν ήταν μια μαγική επικοινωνία η οποία την βοηθούσε. Όλες αυτές οι εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά του εξωτερικού και αφορούν τους περιθάλποντες. Και πριν να πάμε στο τέταρτο, το οποίο το κρατάω για την επόμενη φορά, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις και να δώσω το λόγο μετά στον κύριο Χατζή και στον πατέρα Νικόλο. Υπάρχουν ερωτήσεις? Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να πω ότι το ότι έχουμε το οικοτροφείο εκεί στην Πλαστήρα 65 οφείλεται στον πατέρα Νικόλαο, που κάποιο βράδυ συζητούσαμε για τη δυσκολία που είχα να βρω κτίριο και μου πρότεινε αυτό το κτίριο. Και ήταν από το Θεό βέβαια που δεν είχα καμιά δυσκολία έτσι ώστε να το προχωρήσω. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ασθενείς με άνοια στο οικοτροφείο χάρη στη δική του ιδέα και στη δική του προτροπή να πλησιάσω τον Μητροπολίτη και να πάρουμε την απόφαση αυτή. Κύριε Χατζή, μπορείτε να... Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο chat. Αν μου επιτρέπετε, δεν βλέπαμε εικόνες, αν προβάλλατε. Έπρεπε να μου το πείτε από την αρχή αυτό. Δυστυχώς ήταν κλειστό το μικρόφωνο. Και δεν μπορούσαμε το μικρόφωνο δεν και πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι χαρά μεγάλη και για μένα και τιμή μου να είμαι πάλι μαζί σας και φέτος και να συμπροβληματιστούμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Η φετινή χρονιά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι η επέτειος των 100 ετών από τη συμπλήρωση της μικράς Αττικής λεγόμενης καταστροφής. Ένα γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που έχει αφήσει αρεξίτηλα τα στίγματα στην ζωή μας, στην ελληνική κοινωνία. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσαν αυτά τα στίγματα να είναι όχι απλά τραύματα βιωματικά, αλλά να γίνουν σημεία αναφοράς ως εμπόδιο της μιας ιστορικής λύθης για τον ιστορικό του μέλλοντος, αλλά και ένα θητηρίες προβληματισμού και αναγέννησης νοησιαρχικής για τη ζωή μας και την κοινωνία μας ολόκληρη. Κλήθηκα να διαπραγματευτώ το θέμα που αναφέρατε και εσείς και σχετικά με τον κλήρο, την προσφορά και τις θυσίες του και βρέθηκα μπροστά σε ένα υλικό πραγματικά τεράστιο και σε μια πραγματικότητα που ίσως και εγώ δεν είχα φανταστεί και αναλογιστεί. Και διαπραγματευόμενος λοιπόν το θέμα αυτό, αισθάνθηκα δύο πράγματα. Ένα περισσότερο μια... Επιτρέψτε μου, περηφάνεια για την καταγωγή, την προσφυγική που και εγώ έχω από τα μέρη εκείνα. Αλλά και ένα δεύτερο, την πρόνοια του Θεού μέσα από όλες τις καταστάσεις της ζωής και της ιστορίας. Ακόμα και αυτά τα οποία είναι τραγικά, είναι δυσάρεστα, αλλά μέσα από το, αν τα δει κανείς, μέσα από το σχέδιο του Θεού, όλα έχουν την λογική τους, την ερμηνεία τους, τα αίτια τους φυσικά, αλλά και τα αποτελέσματά τους. Ξεκινώντας λοιπόν, για να μην καθυστερώ και χάνουμε πολύτιμο χρόνο, θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία, έτσι λίγο σύντομα, εν συνομία, για τη Μικρά Ασία, το θέατρο αυτό στο οποίο διδραματίστηκε αυτή τόσο, πώς να πούμε έτσι, πράξη της ελληνικής ιστορίας, αυτή τη τρομακτική, δυσάρεστη, συγκλονιστική, όπως θέλει ο καθένας να τη χαρακτηρίσει. Εκεί λοιπόν έχουμε μία παρουσία ελληνική,
περίπου 3.000 χρόνια, ίσως και περισσότερο, από τότε που ακόμα θα λέγαμε ο μέγιστος των Ελλήνων ποιητών, ο Όμηρος, έψαλε τα κλαία των Παναχιών στην Ιωνία, σφραγίζεται η ελληνικότητα της Μικράς Ασίας και του Ευξήνου Πόντου. Ποια είναι η Μικρά Ασία, ποιες οι ρίζες της? Ως Μικρά Ασία μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε τη γη των πατέρων μας, η οποία γεωγραφικώς είναι μια μεγάλη χερσόνησος της Υπήρου της Ασίας, περιβάλλεται από τον Εύξηνο Πόντο και την Προποντίδα, το Αιγαίο Πέλαγος, τη Μεσόγειο Θάλασσα και ανατολικά εκτείνεται έως τον ποταμό του Τίγρη και του Εφράτη. Συνορεύει με τρεις Υπήρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Έχει έκταση 535.000 περίπου εργονικά χιλιόμετρα και την ελληνικότητά της την μαρτυρούν τα κατάσπαρτα ερείπια των 356 ελληνικών πόλεων, οι οποίες καθιστούν φανερόν το εύρος του ελληνισμού στην περιοχή αυτή. Στις περιοχές Λυκίας, Παμφιλίας και Πισιδίας έχουμε 95 ελληνικές πόλεις. Λυκαονία και Ισαυρία και Κηλικία 82 ελληνικές πόλεις. Πριγία και Γαλατεία 61 πόλεις. Βυθινία, Παφλαγωνία και Πόντος είναι επαρχίες της Μικράς Ασίας, 34 ελληνικές πόλεις. Ιωνία, Λυδία και Καρία, άλλες 84 πόλεις. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη και Σαργενής κύριο Δανίλ, έχουν καταγραφεί 7.000 οικισμοί με ελληνικά ονόματα σε όλη τη Μικρά Ασία. Οι καταβολές τώρα οι χριστιανικές της περιοχής αυτής. Ο μικρασιατικός ελληνισμός είχε μία ιδιαίτερη σχέση με την στρατευόμενη εκκλησία. Από την εποχή, από τον ίδιο μάλλον τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, ο οποίος έσπηρε, θα λέγαμε, το Ευαγγέλιο και ίδρυσε τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες, σε οποίες αναφέρονται και κάποιες από τις επιστολές του. Προς Γαλάτας, έτσι, προς Εφεσίους κτλ. Και άλλοι προς Κολοσσαείς κτλ. Και άλλοι Απόστολοι εργάστηκαν ιεραποστολικώς στις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας. Οι 7 πόλεις της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όλες στη Μικρά Ασία, Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδικία, Σάρδης, Πλαδέλφια, Θυάτια. Οι πρώτοι μάρτυρες της πίστεως εκεί αναδείχθησαν. Έτσι, από τον Άγιο Πολύκαρπο Επίσκοπο Σμύρνης, τον Άγιο Ιγνάτη κτλ. Οι πρώτοι επίσης μεγάλοι πατέρες εκκλησίες. Στη Μικρά Ασία έχουμε τις Οικουμενικές Συνόδους, 325 στην Νίκαια, 451 στη Χαλκιδόνα, που αποφασίζουν περί των δογμάτων της πίστεως. Στη Νίκαια της Μικράς Ασίας καταφεύγει ο Αυτοκράτορας, όταν οι Φράγκοι το 1204 καταλαμβάνουν τη βασιλεύουσα. Για τη Ρωμανία, όπως είναι γνωστό βεβαίως, το Βυζαντινό κράτος, την Αυτοκρατορία, η Καπαδοκία είναι εκείνη η ακριτική μεθοριακή περιοχή όπου επί αιώνες οι Έλληνες αποκρούν πρώτη τα κύματα των αραβικών επιθέσεων. Εκεί γεννιέται ο θρύλος του Ιγενή Ακρίτα και ο κύκλος της ακριτικής επικής ποιήσεως. Η γη αυτή αγιάζεται με το αίμα πλήθους νέφους Αγίων και μαρτύρων και με τον ουσιακό τους βίο και αποτυπώνεται η ευωδία από την δασκαλία μεγάλων μορφών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στη Σμύρνη λοιπόν μαρτυρεί ο Άγιος Πολύκαρπος. Μικρά Ασία είναι και ο Πόντος. Εκεί μαρτυρεί ο Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, του οποίου η τιμή όπως περιγράφεται είναι αντίστοιχη με του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήθελησαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Ευάστιας οι 40 μάρτυρες, τους οποίους γιορτάζουμε 9 Μαρτύρου. Οι μεγάλοι πατέρες, οι Καπαδόκες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Κωνσταντινούπολης, Αρχιεπίσκοπος, άλλες μεγάλες μορφές εκκλησίας, ενδεικτικά και μόνο να φέρω την Αγία Νίνα, την Ισαπόστολο, που εκχριστιάνησε την Γεωργία, τον Άγιο Θεόδωρο τον Διάγη, τον Μέγα Σάββατο, τον Εγιασμένο, ο Άγιος Γιώργος Τροπεοφόρος, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ο Άγιος Αντιλόγιος, που εορτάζε χθες, επίσκοπος Ικονίου, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Ζήνων και πάρα πολλοί άλλοι. Η χωρία αυτή των Αγίων συνεχίζεται, όπως ξέρουμε καλά, την περίοδο της Μικράς Ασίας, της καταστροφής, παρατεκρίνονται έθνο ιερομάρτυρες και μάρτυρες, οι επίσκοποι εκείνοι που μαρτύρησαν αρνούμενοι να εγκαταλείψουν το ποίμηνιό τους. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος και Δονιόρ Γρηγόριος, Αμβρόσιος Μοσκονησίων, Προκόπιος Ικονίου και επίσκοπος Ζήνων Ευθύμιος, και για τους οποίους θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Από τουρκόφωνους Έλληνες Μικρασιάτες του Ικονίου γεννιέται ο επίσκοπος Γρεβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης, ο οποίος φωνεύτηκε το 1911 έξω από τα Γρεβενά
στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνος, δεν έχει αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά σίγουρα ο τίτλος Τεχνομάρτυρος του ανήκει επαξίως. Επιτρέψτε μου μία ιδιαίτερη αναφορά στους Αγίους 42 μάρτυρες τους Εναμορίου, οι οποίοι τιμώνται στις 6 Μαρτίου. Και αυτό διότι δεν θανατώθηκαν από Ρωμαίους ειδωλολάτρες, αλλά από Άραβες μουσουλμάνους το 845 μετά Χριστόν. Ήσαν λοιπόν αξιωματικοί του Βυζαντινού στρατού στην πόλη Αμόριο, η οποία υπήρξε γενέτειρα Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Το 838 λοιπόν οι Σαρακινοί Άραβες καταλαμβάνουν την πόλη του Αμορίου και κατέσφαξαν 4.000 χριστιανούς. Οι Άγιοι 42 μάρτυρες, μετέπειτα μάρτυρες, ήταν αξιωματικοί και για 7 χρόνια ήταν φυλακισμένοι και υφίστανται πιέσεις να αλλαξοπιστήσουν. Όπως μας διηγείται το κείμενο του μοναχού Ευωδίου που κατέγραψε το μαρτύριό τους, οι 42 φυλακισμένοι έπαιρναν δύναμη ψάλλοντας τον ψαλμό του Δαβίδ «Ου μη αποστόμεν από σου, αλλά νεκέν σου, θανατούμεθα όλη την ημέρα». Οι φύλακες τους εχλέβαζαν, λέγοντας ότι την εποχή εκείνη μια γυναίκα κυβερνούσε το Βυζάντιο. Παρά τις πιέσεις όμως, οι στρατηγοί αυτοί έμειναν πιστοί και στην πίστη για την πατρίδα και τελικώς θανατώθηκαν από τους αλόθρησκους κατακτητές της πόλεως. Είναι δηλαδή όχι μόνο μάρτυρες της πίστεως, αλλά και της πατρίδος, και μάλιστα ο προαναφερθής Ευώδιος, ο ιστορικός και συγγραφέας του μαρτυρίου, τους ονομάζει τρεις αριστείς, δηλαδή αριστεύσαντες τρεις φορές. Πρώτον, διότι δεν προσωπώνησαν στην αίρεση, την οικονομαχία. Δεύτερον, διότι έμειναν πιστοί στον Χριστό. Και τρίτον, διότι δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι ήδη είμαστε στον 9ο αιώνα, στα μέσα, έχει διαμορφωθεί, διαμορφώνεται η σταθερή ελληνοορθόδοξη αντίληψη ότι όποιος εγκαταλείπει την Ορθοδοξία εκουσίως ή δια της βίας, χάνεται και για τον Ελληνισμό. Μία αντίληψη που έγινε πλέον βίωμα και συνείδηση στους Ρωμιούς επί Τουρκοκρατίας σε όλα τα υπόδουλα ελληνικά εδάφη. Γιατί μιλάμε για την προσφορά της Εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί να απομονωθεί μόνο την περίοδο του 20ου αιώνα στη Μικρά Ασία, του 19ου αιώνα, ή στενά τα έτη της μικρασιατικής καταστροφής και ειδικότερα το 1922. Διότι ακριβώς όσα, αν θέλετε, έφτασαν να πραγματοποιηθούν, συνετελέστησαν στο τέλος αυτής της ιστορίας, ήταν αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης, αυτής της συνύπαρξης, αυτής της προσφοράς του κλήρου της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, όλων των αιώνων στην περιοχή αυτή. Η προσφορά λοιπόν της Εκκλησίας, η κορυφαία ίσως, που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει, είναι όντως αυτή λοιπόν η όσμωση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας που συντελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή από τους γίγαντες της πίστεώς μας, τους Θεοφόρους Πατέρες. Χωρίς λοιπόν να θέλουμε να μειώσουμε την συνεισφορά κανενός, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές του συγγραφικού του έργου, αυτοί που από την Εκκλησία μας ονομάστηκαν οικουμενικοί διδάσκαλοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, ο αδερφός του Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος από την Αζιανζό, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αλλά βεβαίως της τότε ελληνιστικής Συρίας, είναι εκείνοι οι οποίοι κατεξοχήν τόνισαν την αξία της ελληνικής παιδείας και βοήθησαν αυτή τη συνάντηση στην δημιουργική χριστιανισμού και ελληνισμού. Αυτή η παράδοση λοιπόν που ξεκινάει τον 4ο αιώνα της σύγκρασης χριστιανισμού και ελληνισμού διατηρείται στην Μικρά Ασία μέχρι την καταστροφή του 22. Είναι λοιπόν χαρακτηριστική η σύσταση του τότε Μητροπολίτου Σμύρνης, μετέπειτα Αγίου και Εθνομάρτυρος, του Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος το 1819, ως Μητροπολίτης Σμύρνης, επαναλαμβάνω τότε, απευθύνει εγκύκλιο προς τα σχολεία της Σμύρνης και λέει «Η διδάσκαλη να αναδεικνύωσει τους μαθητιώντας χριστιανούς, ελληνίζοντας τας φράσεις και Έλληνας, χριστιανίζοντας τα δόγματα, τα ήθη και τους τρόπους». Ο μικρασιατικός λοιπόν ελληνισμός διατήρησε ταυτότητά του μέσω της Εκκλησίας ή μέσα από τους πολλούς σκοτεινούς αιώνες της σκλαβιάς και των βασάλων εξ αυτής και των θυμάτων, η διατήρηση λοιπόν της ταυτότητας των Ελλήνων
οφείλεται ξεκάθαρα στην παρουσία και εργώδη και θυσιαστική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κλήρου και λαού. Η Εκκλησία, ο κλήρος, είναι που διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής συνείδησης και προετοιμάζει την εθνεγερσία και όσα ακολούθησαν. Αν δεν υπήρχε λοιπόν Εκκλησία από τον 4ο αιώνα αλλά και μετά το 1453 και το έθνος θα είχε εξαλειφθεί και δεν θα είχαμε τα γεγονότα που επακολούθησαν. Γράφει σχετικά ο ιστορικός ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Από τις ώρας εκείνης της αλώσεως της Κωνσταντινοπόλεως, διάδοχος της βασιλείας επίδοξος υπό την εξαγνιστική του Τούρκου και δαιμονίαν, απομένει ο νεοφανής λαός, εις τον οποίον συμμαχούσιν αναποσπάστος ήδη και υπέρ εθνεγερσίας συναγωνίζονται οι λογάδες της Εκκλησίας και η γραμματική. Τι είναι λοιπόν το 1821, τι οφείλεται, σε τι οφείλεται, τη συμφώνω συμπράξη της καινής, καινούργιας αυτής ιστοριονομικής τριαρχίας, λέει ο Ζαμπέλιος, το κέντρο ο λαός, δεξιόθεν οι λόγοι, ο Ρήγας, ο Κοραής κτλ, αριστερόθεν ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός. Δύο λοιπόν αναγνωρίζονται οι θανάσιμοι κίνδυνοι αφανισμού του γένους. Ο ένας από την Ανατολή με τον Οθωμανό τύραμα τους εξισλαμισμούς. Αυτοί συνέβαιναν βεβαίως με τους διωγματικούς συστηματικά, το παιδομάζωμα, εξαθλίωση, ταπεινώσεις, φορολογικές επιβαρύνσεις και με τα κίνητρα που έδιναν οι μουσουλμάνοι, οι μουαμεθανείς, τους εξωμώτες. Υπήρχε όμως και ο άλλος αναγνωρισμένος κίνδυνος από τη Δύση και τον παπισμό, ο οποίος μαζί με τους λατινόφρονες ηγεμόνες επεδίωκε στα δύσκολα εκείνα χρόνια τον προσιλητισμό και τον αφανισμό της ιδιοπροσωπείας των Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστική επίσης και οι ιεραποστολές Προτεσταντών Ιεραποστόλων στις Κυκλάδες, στην υπόδρομη Ελλάδα και στη Μικρά Ασία τα χρόνια εκείνα. Ας θυμηθούμε και τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόγιο, ο οποίος στο χωριό υπήρχαν οικογένειες που κινδύνευαν από τους Προτεστάντες και με τη βοήθειά του δεν άλλαξαν την πίστη τους. Στους δύο αυτούς λοιπόν κινδύνους, με πολλές θυσίες αλλά και με επιτυχία, τους αντιμετωπίζει η Εκκλησία που οδηγεί τον έθνος στην αυτογνωσία του. Ο ελληνισμός λοιπόν της Μικράς Ασίας μένει σκλαβωμένος μεν στους Οθωμανούς για περίπου 5,5 αιώνες, αλλά επιζεί και αναδεικνύει αρετές αξίες και ικανότητες με τις οποίες διεκδικεί δυναμικά την ελευθερία. Η ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήταν πολύ δύσκολη. Ζούσαν στο κέντρο της τυραννίας και ανάμεσα σε πλημμυρίδα αλλοθρήσκων, γι' αυτό και δεν ήταν εύκολο να επιβιώσουν. Το πέτυχαν οι Έλληνες με 4 συστατικά στοιχεία που καλλιέργησαν στην ψυχή τους, με φυσικά προτεργάτες τους εκπροσώπους Εκκλησίας. Το πρώτο είναι η ακράδαντη και ζέουσα πίστη στον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Πίστη που συνοδεύεται και από πράξεις, από έργα, από βίωμα, από ζωή. Και πάλι θα θυμηθούμε τις περιγραφές του Αγίου Παϊσίου, του Οσίου Παϊσίου, για τη ζωή των φαρασιωτών, τη ζωή των συγχωριανών του, που ήταν μια βιωματική, ορθόδοξη, εκκλησιαστική ζωή, με νηστείες, με αγρυπνίες, με σπυραγωγία, με άσκηση, με καρποκίες, με λειτουργική ζωή. Απόρρια λοιπόν αυτής της βιωματικής πίστης είναι η βίωση της ελευθερίας, όχι ως εξωτερικού παράγοντος, αλλά ως ζωτικού στοιχείου της ψυχής τους. Και μετέπειτα βεβαίως η επιθυμία να την αποκτήσουν σε εθνικό επίπεδο. Τρίτο συστατικό στοιχείο που και πάλι καλλιεργείται μέσα από την Εκκλησία, η φιλοπατρία, γιατί και οι λόγοι μεν, αλλά και οι αρχιερείς, μερικές φορές και αγράμματοι, αλλά και οι ιερείς, καλλιεργούσαν τον σκλαβωμένο λαό την αγάπη προς την πατρίδα, συντηρούσαν την φλόγα της ελευθερίας και υπενθύμιζαν την καταγωγή του από σημαντικούς προγόνους. Ο επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρίτων Ηλίας Μινιάτης, πολύ γνωστός και λόγιος, τα κηρύγματά του τα ποικίλει με πολλές αναφορές στους σοφούς και ήρωες αρχαιότητας και της Βυζαντινής εποχής, και επίσης ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων τονώνει το πατριωτικό φρόνημα. Μιλώντας στις Κιδωνίες της Μικράς Ασίας, το 1919, τρία μόλις χρόνια πριν την καταστροφή, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων τονίζει: «Λέγω πρώτον ότι χρεωστείς χριστιανέ, καθώς χριστιανός, να αγαπάς και να ευεργετείς την πατρίδα. Τόσων ιερών και θείων δώρων είναι η πατρίς αγαπητή, ώστε εν των μεγίστων σημείων της κατά των ανθρώπων δικαίας οργής του Θεού γίνεται πολλάκης
η στέρηση της πατρίδας. Τα τρία αυτά στοιχεία οδηγούν αναποδράστου στο τέταρτο, που είναι η θέληση και η διάθεση του Έλληνα να θυσιαστεί παρά να τουρκέψει ή να φραγκέψει. Αυτή η θέληση προϋποθέτει λοιπόν την πίστη, φιλοπατρία, αγάπη στην ελευθερία, γι' αυτό και έχουμε νέφος νεομαρτύρων, δηλαδή μαρτύρων επί τουρκοκρατίας, που υπέστησαν βάσανα και θάνατο ακόμα για να μην αλλαξοπιστήσουν. Βεβαίως, γιατί δεν θέλουν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά και γιατί γνωρίζουν ότι αν αρνηθούν το θρήσκευμά τους, χάνουν και την ιδιοσυστασία τους ως Έλληνες. Όλοι τους λοιπόν θεωρούσαν το βόλεμα και τον συμβασμό του δυνάστη ως μαγάρισμα της πίστης και της ελευθερίας. Στην Καπαδοκία επί τουρκοκρατίας, και πάλι θα μιλήσουμε μέσα από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Αρσενίου, έχουμε 18 ελληνικά χωριά γύρω από τα Φάρασα που αναγκάστηκαν να τουρκοφωνήσουν. Αλλά αποφάσισαν, είχαν την επιλογή αυτή και κρατούν την ορθόδοξη πίστη. Κρατάνε πίστη, αλλάζουν τη γλώσσα. Μιλούν τουρκικά, ξεχνάνε τα ελληνικά και η μόνη επαφή με τη γλώσσα των πατέρων τους επί αιώνες είναι η θεία λειτουργία, η οποία όμως τελείται στα ελληνικά. Αυτή λοιπόν, οι ορθόδοξοι τουρκόφωνοι Καπαδόκες, γνωστοί και ως Καραμανλίδες, διέσωσαν την εθνική τους συνείδηση χάρη στην Ορθοδοξία. Παράδειγμα βεβαίως χαρακτηριστικό, όλα αυτά που αναφέραμε, ο Άγιος Αρσένιος εκ Παράσων, ο Χατζιεφεντής, όπως τον έλεγαν, ο οποίος και κοιμήθη στην Ελλάδα 40 μέρες μετά την αναγκαστική άφηξή του στο κάστρο της Κέρκυρας. 1924, ανταλλαγή του πληθυσμού. Μετά λοιπόν το 1850, και ενώ πλέον ένα μικρό μέρος του ελληνισμού έχει απελευθερωθεί και προσπαθεί να ορθοποδήσει και αυτό της Μικράς Ασίας, και έχουμε μια ανάπτυξη παρότι είμαστε μέσα στη σκλαβιά. Αυτό είναι το θαύμα λοιπόν που πραγματοποιεί η Εκκλησία, η προσφορά του πλήρου προς την πατρίδα, προς τους Έλληνες. Στους σκοτεινούς αιώνες κρατάει ζωντανή την εθνική συνείδηση και όταν οι περιστάσεις έστω και λίγο το επιτρέπουν, παρόλη την σκλαβιά ακόμα, παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες, γιγαντώνεται. Γιατί είναι ξεκάθαρο άλλος θεσμός. Πλην της Εκκλησίας, τη Μικρά Ασία, τη σκλαβωμένη Μικρά Ασία, δεν υπάρχει για να βοηθήσει τον ελληνισμό. Αυτή λοιπόν ενώνει όλους τους Έλληνες, πλούσιους και πτωχούς, αγρότες και εμπόρους, γραμματισμένους και αγράμματους στον κοινό σκοπό. Η Εκκλησία ήταν και εθναρχούσα. Ήταν ταυτόχρονα Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας, Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, όταν στην αρχή πλέον του 20ου αιώνα αρχίζουν οι διωγμοί από τους Νεότουρκους, η επιλογή των αρχιερέων και των ιερέων στη Μικρά Ασία ήταν συνειδητή. Να προστατεύσουν το ποίμνιό τους, αποδεχόμενοι τους κινδύνους που αυτή η απόφαση συνεπαγόταν. Έχουμε αναφορές του Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο που διασώζονται και αποτελούν αψευδέστατο στοιχείο για την αυτοπροαίρετη θυσία τους. Στη Μικρά λοιπόν Ασία, το 1922, έχουμε 20 Μητροπόλεις. Νικομιδίας, Χαλκιδόνος, Προύσης, Ηλιουπόλεως, Θυατήρων, Εφέσου, Νικαίας, Κρήμης, Πρικονήσου, Κηδονιών, Φιλαδελφίας, Πισιδίας, Ικονίου, Κεσαρίας, Αγκύρας, Αμασίας, Νέο Κεσαρίας, Χαρδαίας και Μητρόπολη Κιζίκου και Δαρδανελίου. Οι υπηρεσίες εκκλησίες στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας αποδεικνύονται και από το γεγονός πως παρά τις αυθαιρεσίες και τους διωγμούς, τις πιέσεις του Οθωμανικού καθεστώτος, στην περιοχή της Ιωνίας, όταν απελευθερώθηκε, υπήρχαν 698 σχολές, με 91.935 μαθητές ή μαθήτρες να φοιτούν και να διδάσκουν 1.805 δάσκαλοι και δασκάλες. Στις περί της Μύρνη εκκλησιαστικές επαρχίες λειτουργούσαν τα ακόλουθα ευαργή ιδρύματα που όλα τα κατέστρεψαν οι Τούρκοι και που ανάλογα δεν διέθετε η Εκκλησία στην ελεύθερη Ελλάδα. 20 νοσοκομεία, 2 βρεφοκομεία, 2 φρενοκομεία, 3 γυροκομεία, 1 άσυλο αδειάτων, 1 στέγηση σιτίου, 2 λαϊκά κέντρα, 19 θρησκευτικές αδελφότητες, 18 γυμναστικοί σύλλογοι, 88 οργανώσεις αμήνης, 21 φιλαρμονική συλλογή, 6 ορφανοτροφία, 3 ιδιωτικά γυμνάσια, 4 διδασκαλία αρένων και φιλέων, 1 εμπορική σχολή, 225 συντεχνίες,
209 σύλλογοι και αδελφότητες, 27 φιλόπτωχα ταμεία, 19 βιβλιοθήκες και μουσεία, 2 οικοτροφία, 4 γεωργικές ενώσεις. Όλο αυτό λοιπόν το θαύμα που είχε συντελεστεί και εστιάζω μόνο στην καθαρά εκκλησιαστική προσφορά, την προσφορά του κλήρου, γιατί αν μιλήσουμε ευρύτερα θα συναντήσουμε στοιχεία τα οποία είναι ασύλληπτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην Τραπεζούντα μέχρι το 1869 υπάρχει ο έλεγχος του 40% του εμπορίου της Περσίας. Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποφέρει περίπου κέρδος 200 εκατομμυρίων φράγκων το χρόνο. Είναι τεράστια λοιπόν η συνεισφορά του ελληνισμού μέσα στην περιοχή αυτή, η οποία ταπεινή μας γνώμη ότι είναι αποτέλεσμα της εργασίας, μακραίωνης εργασίας μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και του κλήρου. Η οποία εργασία θυσιαστική, πάω λίγο πάλι πίσω, για να φτάσω και στους συγχρόνους της μικρασιατικής καταστροφής κληρικούς, οι οποίοι εργάστηκαν προς το σκοπό αυτό. Στη Μικρά Ασία, ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο Άγιο Όρος, το οποίο μάλιστα προϋπήρχε του Αγίου Όρους του γνωστού στη Μακεδονία μας. Είναι το γνωστό όρος Όλυμπος της περιοχής της Βυθινίας. Μέχρι και σήμερα λοιπόν στην περιοχή και της Προύσας υπάρχουν θρύλοι για το περίφημο Ουλούνταγ που λένε οι Τούρκοι, το όρος Όλυμπος, θρύλοι που θέλουν τουρίστες, επισκέπτες, ερευνητές, ορειβάτες, χιονοδρόμους, ανακεντόπιους, ξαφνικά να βρίσκονται μπροστά σε κοιλάδες οι οποίες ευωδιάζουν μια υπέροχη υπερκόσμια ευωδία. Η ατμόσφαιρα να δει μια επιβλητική ιερότητα. Έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που καθώς ανεβαίνουν τον βουνό διακρίνουν ξαφνικά να ξεπροβάλλουν μέσα από τα μονοπάτια φιγούρες μαυροφορεμένων ανδρών χωρίς ποτέ να μπορέσουν να δουν τα πρόσωπα. Από κάποιο μακριά ακούγονται πολλές φορές βυζαντινές μελωδικότατες ψαλμωδίες. Όλα αυτά αναφέρονται για το βουνό αυτό τον Όλυμπο της Προύσας από το λαό της περιοχής, ο οποίος πάντα ονόμαζε το όρος αυτό και οι μουσουλμάνοι ακόμα όρος των μοναχών και σύζντα. Ο Όλυμπος λοιπόν της Βυθινίας είναι το πρώτο μεγάλο Άγιο Όρος ελληνικής Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι Τούρκοι παραδέχονται και σήμερα ότι πολλά μυστικά έχουν θαυτεί από εκατοντάδες μοναστήρια, προσκυνητάρια, σκήτες, σπηλιές ασκητών, καλύβες, σειρά Αγίων που αγίασαν με τον ασκητικό τους κάμματα, τον υδρότα και το αίμα τους, το όρος αυτό τον Όλυμπο της Βυθανίας, ώσπου που ονομαζόταν, όπως είπα, όρος των μοναχών, μέχρι να απαγορευτεί όρος αυτός, για ευνόητους λόγους, από το Κεμαλικό κράτος. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Μεχμέτ II, ο προφητής, είχε βγάλει φιρμάνι που αναφερόνταν στο όρος Όλυμπος ως το όρος των μοναχών της Προύσας. Και είχε καθιερωθεί, είχε κάποια θεσμοθετηθεί μια ιδιαίτερη δικαιοδοσία στον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, που θα έχει τη διοίκηση των εναπομεινάντων εκεί μοναστηριών. Έναν αιώνα αργότερα, ένας γνωστός περιηγητής Οθωμανός Αυτοκρατορίας, περνώντας από εκεί, γράφει για το όρος που αναδίδει μια ιερότητα και το ονομάζει όρος της ψυχής και πνευματικής ανάτασης. 1840, τρεις αιώνες αργότερα, ένας Αγγλικανός ηγούμενος επισκέπτεται την περιοχή της Προύσας και μένει έκθαμος, καθώς ανακαλύπτει έναν τόπο με πολλά μοναστήρια που είναι έρημα, προσκυνητάρια, προσευχητάρια, ασκητήρια και άλλα μέρη τα οποία γίνονται συχνά τόπος προσκυνήματος των μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής. 1881, μια Γαλλίδα ευγενικής καταγωγής επισκέπτεται ένα γνωστό εκεί τεκέ της περιοχής και βρίσκει χριστιανικά κοιμήλια από τον Όλυμπο. Ένας άλλος τουρκολόγος που περιηγείται φτάνει στην Προύσα και γράφει ότι στο μέρος αυτό, μετά με 1837, υπάρχει ακόμα ένα άλλο Άγιο Όρος όπως αυτό της Ελλάδος. Γεμάτο με κρυφές εκκλησίες, τόπους ασκήσεων μοναχών Κρήτων χριστιανών, που τους αισθάνεται την παρουσία τους κανείς στο περιβάλλον και πολλά θαύματα που συντελούνται. Να μην προχωρήσω περισσότερο και γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, μετά από, λοιπόν, από το όρος αυτό, το Άγιον Όρος, τον Όλυμπο της Βυθανίας, που αγιάζει με τη ζωή των ανθρώπων που εκεί ήθνησαν και ίσκυσαν,
Έχουμε τις μορφές οι οποίες είναι καρπός αυτής της πνευματικής καρποφορίας. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο κάποιες από αυτές μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων. Θα ξεκινήσω με τον Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, τον οποίο επίσης γνωρίσαμε από τις αναφορές του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μάλιστα Όσιος Παΐσιος, ο γνωστός και τόσο αγαπητός σε όλους μας, έλαβε το όνομά του προς τιμήν αυτού του Μητροπολίτου Κεσαρίας, του γνωστού Παϊσίου του Δευτέρου, μία εκκλησιαστική μορφή με τεράστιο εκτόπισμα, ασκητικός, αλλά με τεράστιο, με ιδιαίτερο ζήλο για την πνευματική κατάρτιση του τουρκόφωνου Πυμνίου. Γεννιέται στα Θάρασα ο Μητροπολίτης Παΐσιος, κατά κόσμων Πέτρος και Πόγλου, 1778, παραλείπω στοιχεία του βίου του για να φτάσουμε. Το 1832, όπου ανέρχεται στον ποιμαντορικό θρόνο της Μητροπόλεως Κεσαρίας. Ως Μητροπολίτης, επιδεικνύει μεγάλη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, όπως στη συντήρηση και αποκατάσταση των ναών της εκκλησιαστικής του επαρχίας, στην αποπληρωμή των χρεών της Μητροπόλεως, στη μόρφωση των κληρικών του, στο φιλανθρωπικό έργο και στην επίλυση ζωτικών προβλημάτων που αφορούσαν στην καθημερινότητα των συμμετοχών του, όπως η τακτική τροφοδοσία, ο επισιτισμός της πόλεως, γεγονός για το οποίο έχει ερεκτιμήσεως όχι μόνο από τους Ορθοδόξους, αλλά και από όλους τους κατοίκους Κεσάριας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Το κυριότερο όμως έργο του, στη διάρκεια της θητείας του ως Μητροπολίτη, ήταν η Ορθόδοξη διδασκαλία του Πυμνίου του, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από τουρκόφωνους. Και βεβαίως η αντιμετώπιση του προσιλητιστικού ρεύματος που είχε εμφυλοχωρήσει στην Καπαδοκία, κυρίως από διαμαρτυρόμενους Προτεστάντες Ιεραπόστολους, ανέφερα προηγουμένως, έκανα αναφορά, από διάφορα δόγματα, οι οποίοι είχαν παρισπρίσει στις κοινότητες της Καπαδοκίας από αντίστοιχες κοινότητες της Μύρνης. Οι ξένοι λοιπόν Ιεραπόστολοι, άλλοτε φανερά και άλλοτε με δόλιο τρόπο, προσπαθούσαν να πλήξουν την ορθότητα και ακαιρότητα των Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων και Παραδόσεων. Δεν υπήρχαν μορφωμένοι κληρικοί για να διαφωτίσουν τα πλήθη, κυρίως ο κλήρος ήταν ελάχιστης παιδεύσεως, ελάχιστοι γνώριζαν την ελληνική, αλλά και αυτοί πολλές φορές παρεφθαρμένοι, και για να αντιμετώπισε την κατάσταση, παρότριναν αρχικά τους ιερείς και ιεροκήρυκες επαρχίες του να κηρύττουν στη γλώσσα η οποία ήταν κατανοητή από το τουρκόφωνο ποιμνιό του. Προχωρεί στη μετάφραση στα τουρκικά και στην ανάγνωση επίσης στην τουρκική γλώσσα των εγκυκλίων που έστελνε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος. Μετέφρασε όμως και πολλά εκκλησιαστικά κείμενα, αυτό που λέμε στα καραμαλίδικα, δηλαδή με ελληνικούς χαρακτήρες, τουρκική γλώσσα, τουρκικές λέξεις. Το 1817, ως ηγούμενος ακόμα της Μονής Τιμίου Προδρόμου, μετέφρασε το Κυριακοδρόμιο με ευλογή του Πατριάρχη, αργότερα μεταφράζει την Ορθόδοξη Διδασκαλία του Μητροπολίτου Μόσχας Πλάτων στα καραμαλίδικα για να αντιμετωπίσει τους μισιονάριους, όπως είπαμε. Η κίνηση αυτή αρχικά, σε δεύτερο βαθμό, σε δεύτερο χρόνο, προκαλεί την αντίδραση του Πατριάρχη, ο οποίος φοβόταν ότι θα αλλοιωθούν τα νόηματα της Αγίας Γραφής αν μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα. Ο Παΐσιος δίνει τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Πατριαρχείο για τους πολύ κρίσιμους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη μετάφραση των κειμένων και έθεσε τη μετάφραση στη διάθεση της Επιτροπής της Πατριαρχικής προς έγκριση. Η Επιτροπή αποφάνθηκε περί της ορθότητας μετάφρασης και έδωσε την άδεια για την έκδοση αυτής της Ορθόδοξης Διδασκαλίας στα καραμαλίδικα. Για όλες αυτές τις άοπνες ενέργειές του για την διαφώτιση του πληθυσμού, του Ορθόδοξου πληθυσμού της Μητροπόλεως του, η Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή τον χαρακτήρισε άλλον Παύλο, δεύτερο Παύλο. Και έχουμε και άλλες δράσεις του Μητροπολίτου Παϊσίου. Το 1862 είναι πάλι μέλος της Συνόδου και συνεισφέρει τα μέγιστα σε διάφορα θέματα που είχαν προκύψει. Έχουμε το χαρακτηριστικό γεγονός που αναφέρει και ο Άγιος Παΐσιος, ότι για την δράση του αυτή κάποτε κλήθηκε στον Σουλτάνο, από τον Σουλτάνο. Τα χρόνια εκείνα, όταν σε καλούσε ο Σουλτάνος και ήταν δεδομένη η δράση σου, ήξερε και θα ήταν και η εξέλιξη. Και ο Παΐσιος, ο Μητροπολίτης Παΐσιος, εμφανίστηκε μπροστά στον Σουλτάνο με ένα σχοινί. Και τον ρώτησε ο Σουλτάνος τι είναι αυτό και γιατί το έφερες. Και λέει: για να μην κουράζεστε να ψάχνετε σχοινί για να με κρεμάσετε, σας το έφερα αν χρειαστεί, είναι ήδη έτοιμο. Και θαύμασε ο Σουλτάνος, τον άφησε ελεύθερο. Εκοιμήθη στις 30 Ιανουαρίου 1871
τεράστια λοιπόν πνευματική προσφορά στο Ορθόδοξο Γένος και κυρίως μας κληροδότησε και δύο μεγάλα πνευματικά αγλαΐσματα, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον οποίο χειροτώνησε ο ίδιος διάκονο και ιερέα, και βέβαια τον Άγιο Παΐσιο, που θα λέγαμε και πνευματικός εγγονός του, φέρει το όνομά του. Και μάλιστα ονομάστηκε και Μέγας Παΐσιος από τους συγχρόνους του. Περνάω σε μια δεύτερη μεγάλη μορφή. Τον Άγιο επίσης πλέον έχει προσφάτως Άγιο καταταγή ο Άγιος Ιερομάρτης Πλάτων Αϊβαζίδης ή Αϊβάζης ή Αϊβάζογλου. Γεννήθηκε στην Πάτμα το 1852, αλλά βρέθηκε ως πρωτοσύγγελος του Μητροπολίτου Γερμανού στην Αμάσια του Πόντου, έτσι στην έδρα της στη Σαψούντα, της Μητροπόλεως Αμασίας, και πραγματοποιείται πρωτοφανές έργο με ανοικοδόμηση δεκάδων σχολείων, εκκλησιών και ιδρυμάτων. Αναλαμβάνει υπεύθυνος ο πρωτοσύγγελος Πλάτων μαζί με τον επίσκοπο Ευθύμιο ως της επαρχίας και της περιοχής. Διδάσκει σε σχολεία της περιοχής και βοηθά στο αθροαντάρτικο αγώνα των ποντίων με κηρύγματα αφύπνισης και υλική βοήθεια. Φυλακίζονται το 1924 Φεβρουαρίου οι προύχοντες και ο Πλάτων για την επαναστατική δράση. Παραμένει σε άθλιες συνθήκες 8 μήνες στις φυλακές της Αμάσιας, εμψυχώνοντας τους κρατούμενούς του. Δικάζεται 2 φορές. Αρχικά του επιβάλλεται ποινή κάθεξη 7 ετών και αργότερα με την καταδίκη του θανάτου από έκτακτα στρατοδικεία χωρίς ανάλογες αποδείξεις και απαγχωνίστηκε στην πλατεία Ορολογίου της Αμασίας μαζί με άλλους 68 Έλληνες στις 21 Σεπτεμβρίου 1921. Ένας άλλος Άγιος Εκκλησίας μας, πολύ γλυκής, πολύ πονεμένος, ονομάστηκε Άγιος Πονεμένης Ρωμιοσύνης και έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά, καθότι και στην πόλη μας Θεσσαλονίκη τα ελείψανά του στον Άτομο Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Καλίδης, αρχιεπίσκοπος και Θεσσαλονίκης και Τραπεζούντος και Ιωαννίνων και Ηρακλείας και Ερβεστού, είχε μια πολυτάραχη και πολυπίκυλη κυμαντορία. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, παραλείπω τα στοιχεία τα πολλά για την προσωπικότητά του, που είναι επίσης πολύ σημαντικά και δυνατά. Εκλέγεται 1879 Μητροπολίτης Τραπεζούντος των Πόντων λοιπόν, από τον Πατριάρχη Ιωακήμ, για 5 χρόνια κοσμή των θρόνων αυτών των κομμηνών της Τραπεζούντος. Επιμελήθηκε ενός πολύ σημαντικού έργου περιφρουρήσεως του πυμνίου από επιθέσεις περί οίκων μεταναστών Τούρκων, με ρήμνηση για την ελάττωση της βαριάς φορολογίας των χριστιανών. Αποκατέστησε την ειρήνη και την ομόνοια μεταξύ του πυμνίου του. Ανασύνταξε τους κοινοτικούς κανονισμούς της Ορθόδοξου Κοινότητας των Ρωμιών. Με τη βοήθεια μεγάλων ευεργετών δημιούργησε προσωφόρα κτήματα από τα έσοδα των οποίων καλύπτονταν ο προϋπολογισμός των σχολείων. Το συνεχάρτητο πατριαρχείο την έργη αυτή. Αργότερα υπήκτησαν στην δική του άμεση διοίκηση ως Μητροπολίτη του Τραπεζούντος οι μεγάλες γνωστές σταυροπηγιακές μονές του Πόντου, της Παναγίας Σουμελά, Βαζελώνος, του Αγίου Γεωργίου και Περιστεραιώτα, με την ελπίδα καλύτερης συγκροτήσεως. Από αργότερα όμως, επειδή για τη δράση του αυτή απομακρύνθηκε από τη Μητρόπολη Τραπεζούντος και μετατέθηκε και ήρθε στην Θεσσαλονίκη ως Αρχιεπίσκοπος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης και αργότερα προβιβάζεται στη Γεροντική Μητρόπολη Ηρακλείας και Ερεβεστού. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι μια προσωπικότητα, θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό το οποίο νομίζω είναι ενδεικτικό. Δύο φορές αρνήθηκε ο ίδιος, όταν ήταν δεδομένο ότι θα εκλεγεί πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, αρνήθηκε ο ίδιος και ο ίδιος πρώτος με την ψήφο του επάνω στην Αγία Τράπεζα του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, έδωσε την ψήφο του σε άλλον συνυποψήφιο και ακολούθησαν και άλλοι που θα τον ψήφισαν αυτόν, προκειμένου να μείνει στις Μητροπόλεις όπου επίμενε τότε και να βοηθήσει και στον εθνικό αγώνα του Ορθοδόξου Πυμνίου. Όταν ανέλαβε Μητροπολίτης Ηρακλείας, τιμήθηκε και από την Αυστριακή κυβέρνηση κάποιες ενέργειές του. Σε 5 χρόνια μέσα, με τη βοήθεια Ελλήνων διπλωματών, κατάφερε να προφυλάξει την επαρχία το κίνδυνο της Ουνίας, η οποία είχε κάνει την εμφάνισή της στην περιοχή, αλλά και από Βούλγαρους εξαρχικούς. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Θράκη, έτσι. Στη Ρεβεστό, κατέθεσε θεμέλιο λίθο του Θρακικού Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου, Κεντρικού Παρθεναγωγείου, Κεντρικού Αρεναγωγείου, Νηπιαγωγείου, Μεγάλη Αποθήκη στην Αποβάθρα και άλλα πολλά προσέφερε στην ελληνική κοινότητα τη Ρεδεστού, γι' αυτό και ανακηρύχθηκε μεγάλο ευεργέτη τη. Μετά από πολυόδυνο και μαρτυρικό βίο, είδε να απελάβονται οι χριστιανοί τη Τράκη,
συνεργάστηκε με ομογενείς, με Αρμενίους, Τούρκους και Ιουδαίους, αξιώθηκε να υποδεχθεί τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό σε 7 Ιουλίου του 1920, διατέλεσε πρώτο μέλος της Επιτροπής Ορθοδόξων Μουσουλμάνων, Αρμενίων και Ιουδαίων και έλαβε μέρος στον εορτασμό των εθνικών επινίκειων, μετέβη στην Αθήνα για διάφορες ευκαιρίες. Είχε όμως τη μεγάλη πίκρα να γευθεί την ορφάνεια από το ποιμνιό του, δηλαδή την απομάκρυνση από το ποιμνιό του, αλλά ως άλλος Μωυσής, θα λέγαμε, στην ανταλλαγή των πληθυσμών, με την προσφυγική του ράβδου, τους οδήγησε με ασφάλεια στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Θεσσαλονίκη ως σχολάζον αρχιερεύς. Έχει βεβαίως και αυτός Άγιο Καταταγή. Μία άλλη τεράστια μορφή της περιοχής, του κλήρου, της εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος επίσης Χρήσανθος Φιλιππίδης. Στις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπάρχει ποντιακό χωριό χωρίς να έχει σχολείο και εκκλησία. Υπάρχει μία στατιστική σύμφωνα με την οποία το 1913 στις επαρχίες των 6 Μητροπόλων του Πόντου κατοικούν περίπου 700.000 Έλληνες. Λειτουργούν 1.890 εκκλησίες, 22 μοναστήρια, 1.647 παρεκκλήσια, 1.401 σχολεία με 85.890 μαθητές. Ο ελληνισμός του Πόντου με τις συνέργειες και της εκκλησίας έχει θεαματικό προβάδισμα συγκριτικά με τις άλλες εθνότητες στην ευρύτερη περιοχή και στον πνευματικό αλλά και στον οικονομικό τομέα. Από τους Έλληνες του Πόντου ξεχωρίζουν δύο μορφές σεβάσμιες. Η μία είναι ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρήσανθος και η άλλη ο Μητροπολίτης Αμασίας του Πόντου, Γερμανός Καραβαγγέλης. Ο γνωστός Γερμανός Καραβαγγέλης τον ξέρουμε από τον Μακεδονικό αγώνα φυσικά, αλλά μετά από την δράση του στην Καστοριά είχε μετατεθεί στην Αμάσια του Πόντου όπου συνέχισε την δράση. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Τραπεζούντας Χρήσανθος Φιλιππίδης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κτλ. Τεράστια εκκλησιαστική μορφή, αποδεκτός και από τους Τούρκους. Γι' αυτό λοιπόν, όταν για ένα διάστημα έγινε η παράδοση Τραπεζούντας από Τούρκους στους Ρώσους, αυτός λόγω της συνεπής του πολιτικής έγινε δεκτός από όλους ως ηγέτης στην ευαίσθητη περιοχή, καθώς ήταν ακόμα νοπές οι μνήμες από σφαγές και εχθροπραξίες. Δύο χρόνια λοιπόν προείδρευε μια επιτροπή και ήταν ένα αληθινό διάλειμμα δημοκρατίας και αρμονικής συμβίωσης των εθνοτήτων. Στις δύσκολες στιγμές όμως που ήρθαν τα επόμενα χρόνια, ο Χρήσανθος προβαίνει σε πάρα πολύ σπουδαίες, σημαντικές, πολλές ενέργειες, πρωτοστατεί στο λεγόμενο ζήτημα της αναγνώρισης της παμποντιακής, του παμποντιακού αγώνα για την δημιουργία ποντιακού κράτους, εφόσον δεν είναι δυνατή η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, διαπραγματεύεται με πολλές αρχές διπλωματικές, εκκλησιαστικές, εθνικές. Υπάρχει αρνητικό κλίμα και δυστυχώς δεν ευωδούνται ούτε η δημιουργία ποντιακού κράτους, ούτε ίσως μια ομόσπονδη δημιουργία ενός κράτους μεταξύ συνομοσπονδίας Αρμενίων και Ποντίων. Η ποντιακή λοιπόν αυτή η δημοκρατία έμεινε ένα όνειρο και αργότερη καταδίκη σε θάνατο από την κεμαλική κυβέρνηση όλων των προτερκατών του αγώνα σπράγει σε αυτή τη συμφορά του ποντιακού ελληνισμού που συνδέεται βεβαίως με τη μη κραστή καταστροφή. Περίπου η μισή εκ των ποντίων, είπαμε ότι 700.000 περίπου ήταν οι πόντιοι που ζούσαν στην περιοχή, 353.000 είναι τα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου των Ποντίων, περίπου το 50%. Λίγα λόγια για τον Μητροπολίτη λοιπόν Αμασίας Γερμανό Καραβαγγέλη, που είναι γνωστός περισσότερο σαν τον επίσκοπο που έδωσε την ψυχή του στον Μακεδονικό αγώνα. Μία ξεχωριστή και μόνο εισήγηση, διάρκεια θα μπορούσε να γίνει για την δράση βεβαίως του Γερμανού Καραβαγγέλη ως Μητροπολίτου Καστορίες και την δράση του στον Μακεδονικό αγώνα και την βοήθεια για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Στη συνέχεια όμως απομακρύνεται από την Καστοριά και το 1908 το Πατριαρχείο τον τοποθετεί Μητροπολίτη Αμασίας του Πόντου. Μέχρι το 1922 εφαρμόζει ένα λεπτομερέστατο πρόγραμμα ανάπτυξης επαρχίας του. Ιδρύει σχολές, σχολεία, ευαγεί ιδρύματα, ανεγείρει ναούς, νέο μητροπολιτικό μέγαρο, επισκέπτεται όλα τα χωριά της επαρχίας του. Σύμφωνα με τον επίσκοπο Εφέσου Χρυσόστομο,
Ανέλαβε από την αρχή περιοδίες, υποστήριξε την νεότητα που είχε έφεση στην μάθηση, ανήγερο, όπως πούμε, ναός και σχολεία, συνέταξε κανονισμούς για την διοίκηση σχολείων κοινοτήτων σωματείων συλλόγων, ίδρυσε κοινής ωφελίας καταστήματα, κατέστρωσε πρόγραμμα ανάπτυξης επαρχίας, εφρόντισε ιδιαίτερως για τα τουρκόφωνα χωριά, έδωσε όθηση στα γράμματα αναζωογόνη στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας. Μέσα σε 3 χρόνια, ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης έκτισε σαν άλλος Κοσμάς Ετωλός 115 νέα σχολεία και σχολές της πόλης στα χωριά της Υπαίθρου και έγινε σύμβολο λοιπόν δυνάμεως και πλούτου των Ρωμιών της Αψούντας και των 250 χωριών, ρωμαϊκών χωριών, τη Μητροπόλεως Αμασίας και της περιοχής της Πάφρας και της Αμισού. Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Γερμανός Καραβαγγέλης, διέσωσε και αρκετά Αρμενόπουλα. Πέτυχε να σωθεί η Αμισός και το 1916. Έζησε όμως το δράμα της γενοκτονίας και των Αρμενίων και των Ποντίων και αργότερα δυστυχώς απομακρύνθηκε και από την Αμάσια, αγωνίστηκε βεβαίως μαζί με τον Χρύσανθο, όπως είπαμε, τον Φιλιππίδη και μαζί αργότερα και με τον συνεργάτη του, τον επίσκοπο Ζήνων Ευθύμιο Αγρητέλη, θα πούμε 2 κουβέντες, και τον πρωτοσύγκελο του Πλάτωνα Αϊβαζίδη. Όμως διασώθηκε ο Γερμανός, το πατριαρχείο τον είχε εκλέξει Μητροπολίτη Ιωαννίνων και είχε φυγαδευτεί στην Αθήνα, ενώ ο πρωτοσύγκελος Πλάτων και ο επίσκοπος Ζήνων Ευθύμιος, οι συνεργάτες του, μαρτύρησαν. Και στην Αθήνα προτάθη επίσης να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αλλά δεν το δέχθηκε. Στην συνέχεια γεύθηκε και ένα πολύ πικρό ποτήρι, το ποτήρι της αχαριστίας και από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος αρνήθηκε ακόμα να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του και κοιμήθηκε στην Βιέννη αργότερα και μόλις το 1959 μεταφέρθησαν τα οστά του στην Καστοριά. Στην διαθήκη του αυτός ο ξεχασμένος επίσκοπος ήρωας γράφει «Δεν χρεωστώ εις ουδένα ούτε οβολών, εις το έθνος προσέφερα ό,τι ήτο δυνατόν ως ιεράρχης του 1821». Ένας τελευταίος πυρικός, τον οποίο ενδεικτικά αναφέρουμε, ο Ιερομάρτης, ο Άγιος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, από το 1910 που κατέστη Μητροπολίτης της Σμύρνης, ήταν και αυτός επίσης γνωστό Μητροπολίτης Δράμας, εδώ στη Δράμα, και εδώ είχε επίσης παρουσιάσει ένα τεράστιο έργο, εθνικό και κοινωνικό, το οποίο συνέχισε στη Σμύρνη, οργάνωσε μάλιστα και πάνδημο συλλαλητήριο στη Σμύρνη για να καταγγείλει τις βιότητες των Βουλγάρων στη Μακεδονία εναντίον των Ελλήνων και να ζητήσει την υποστήριξη των τουρκικών αρχών εναντίον της βουλγαρικής προπαγάνδας. Πολύπλευρο έργο σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής ζωής, σημαντικό, εθνικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, φιλανθρωπικό και με δημιουργία ευαγών ιδρυμάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με έμπνευση και ενέργειες του Χρυσοστόμου δημιουργήθηκε στη Σμύρνη το γήπεδο του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης, του Πανιώνιου που ξέρουμε σήμερα, έχοντας μάλιστα αρνηθεί και ένα δάνειο που οι Άγγλοι προσέφεραν. Το νέο στάδιο είχε και στίβο, είχε γήπεδο ποδοσφαίρου, γυμναστήριο με σύγχρονα όργανα και εξέδρα για 7.000 θεατές, αποδυτήρια και γραφεία. Κατά τον πρώτο διαγωνισμό των Μικρασιατών επί Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βοήθησε πολλές οικογένειες με ναυλωμένα πλοία να διασωθούν σε ασφαλείς τόπους. Επικοινωνούσε με Οθωμανούς αξιωματούχους και με συνεντεύξεις και επιστολές προσπαθούσε να κάνει γνωστό το διωγμό των Ελλήνων της Ανατολής σε πρόσπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμα και ο γνωστός Μέτερνιχ, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη, γράφει σχετικά: «Δεν γνωρίζω προσωπικώς των αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας Σμύρνης, αλλά από τις εκθέσεις της πρεσβείας δύναμαι να βεβαιώσω ότι ο ελληνικός κλήρος της Σμύρνης κατά την αγωνιώδη περίοδο των ταραχών εξήρθη στο ύψος του καλυτέρου επί της γης κλήρου του Αγγλικανικού», έτσι θεωρούσε ο Μέτερνιχ, είναι άλλος Μέτερνιχ, βεβαίως όχι ο παλιός. Επικεφαλής λοιπόν αυτού του κλήρου, ο Μητροπολίτης Σμύρνης μαζί με 3 άλλους εκτοπιστέντες επισκόπους είχε το θάρρος να εξαπολύσει εις τα 4 σημεία του ορίζοντος πας φλογεράς διαμαρτυρίας του, ενώ εγνώριζε ότι ίστατο επί υφεστή. Ο υπουργός θρησκευμάτων του Σουλτάνου ζητά την ανάκληση από τη Σμύρνη, καθώς οι τουρκικές αρχές έχουν θορυβηθεί έντονα από την πολυσχήδη δράση του υπέρ του ελληνισμού. Στις 20 Αυγούστου απομακρύνουν των οδηγών στην Κωνσταντινούπολη, το 14 είμαστε,
επιστρέφει στη Σμύρνη μετά να αναχωθεί το μούτρο το 18 και την χάνει παλακής υποδοχής. Από το 1919 στην 1922 αποτέλεσε τον εθνάρχη του μικραστικού ελληνισμού, ήταν ο εμπνευστής της μικραστικής άμυνας για τη δημιουργία αυτόνομου κράτους σε περίπτωση ήττας του ελληνικού στρατού. Δυστυχώς, η κατάρρευση του μετόπου τον Αύγουστο του 1922 απογοήτευσε τον Χρυσόστομο, ο οποίος αποδοκίμασταν σχεδόν μεγάλων δυνάμεων για απομάκρυνση του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα έκανε τα πάντα για να διασώσει τον ελληνισμό από την επερχόμενη σφαγή. Πολύ συνοπτικά, σας λέω ειλικρινά ότι είναι τεράστιο το υλικό που μπορεί να φέρει κανείς. Σχετικά λοιπόν με όλη αυτή την προσφορά του κλήρου της Εκκλησίας μας για τον ελληνισμό και την πατρίδα μας όλα τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες, αλλά και κυρίως προς το τέλος, καθώς φτάνουμε και πλησιάζουμε στην αποφράδα εκείνη η περίοδο των τελευταίων ετών και την περίοδο της καταστροφής της Μικρής Αττικής του 1922. Αυτός λοιπόν ο κλήρος που τόσο προσέφερε, τεράστια προσφορά, τεράστιες και οι θυσίες του κλήρου. Έχουμε την έκθεση του Μητροπολίτου Εφέσου Χρυσοστόμου, ο οποίος το 1924 μας παραδίδει τα εξής. Το κεμαλικό κίνημα, το οποίο προτεργάτε υπήρξαν τα μάλλον φανατικά και βάροβαρα στοιχεία του ειδού κράτους, ευθύς άμα τη εμφανίσει αυτού, κηρύξαν απεινή διωγμών κατά παντός χριστιανικού, υπερέβαλεν εις αγριότητα την από τη αλώσεως της Κωνσταντινούπολης τουρκική κατά των χριστιανών πολιτικών. Συνεχίζει ο Μητροπολίτης Εφέσου και φτάνει στο σημείο να πει ότι είναι άγνωστα εις αίτη επακριβώς τα κατά του κλήρου διενεργηθέντα. Και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι ελάχιστοι κληρικοί, για τους οποίους οι Οθωμανοί γνώριζαν καλώς ότι δεν είχαν ανεπτυγμένη ιερατική και χριστιανική συνείδηση, αυτοί διασώθησαν την καταστροφή. Γνωρίζουμε λοιπόν, αναφέρει ο Μητροπολίτης Εφέσου, ότι οι Μητροπολίτες και Επίσκοποι, ως ο Ικονίου Προκόπιος, ο Ζήνων Ευθύμιος, ο Σεβαστίας Γερβάς, ο Κατάρων Μελέτιος, ο Ροδοπόλεος Κύλλος, ο πρώην Ροδοπόλεος Λεόντιος, η Αρχιμανδρίτη Μαρθίας, Αρχιερατικός Επίτροπος εν Μασλή, Χρυσόστομος, Αρχιερατικός Επίτροπος εν Δένιζιλή, Λεόντιος εν Μιλάσης, η Αρχιδιάκονη Ιακίμ Γούναρης, Ξενοφών Ραπτάκης, ο Ιερός Κλήρος εν γέννη των επαρχιών Ανέων, Ηλιοπόλεως, Πισιδίας, Ικονίου, Κεσαρίας, Νέο Κεσαρίας, Χαλδίας, Τραπεζούντος, Πολωνίας και των λοιπόν και μαλοκρατούμενων επαρχιών, άλλοι μεν εφωνεύτησαν βασανιστέντες αγρίους, άλλοι δε απομακρυνθέντες βίαιος εκ των ποιμνίων των, απέθανον τις φυλακές και τη εξορία, και άλλοι εις έτη βασανίζονται εξόριστοι στα βάθη της Ανατολής. Συνεχίζει ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος. Πλην του εν Σμύρνη υπάρχοντος κλήρου, λόγω της υπό του ελληνικού στρατού εκενώσεως της ενδοχώρας, στη Σμύρνη είχε καταφύγει άπας ο ιερός κλήρος των επαρχιών Εφέσου, Φιλαδελφίας και Ηλιουπόλεως, ανερχόμενοι εις 252 ιερείς και ιεροδιακόνους και δύο Μητροπολίτες Εφέσου και Σμύρνης. Πάντες ούτι, επικεφαλής των συγκεντρωθέντων ποιμνίων, κατεγίνοντο προς περίθρεψη της δυστυχίας αυτών. Όμως, από την πρώτη στιγμή, ο κεμαλικός φρούραρχος διέσπηρε τα όργανα αυτού, στρατιώτες και πολίτες, και χρησιμεύσαν ως διώκτε και φωνής των χριστιανών. Διαρπάζωσε τις περιουσίες αυτών και εισελάσσοντες εις τας αποκέντρωση της συνοικίας και τα περίχωρα, τα κακουργήματα άτινα διέπραξαν, δεν είναι ικανή αυτή η έκθεση να καταγράψει και να αναφέρει, λέει ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος. Αποσπώντες τον κλήρο από των εκκλησιών και καταβλισμών, εξυφτέλιζον και ανηλαιώς εβασάνιζον υπό τα όματα των ολοφυρωμένων χριστιανών. Αυτές οι διώξεις του κλήρου έγιναν και στο Σεϊδίκιο και στον Κουκλουτζά, Βαϊρακλή, Αγία Τριάδα, Κορδελιό, Παπά, Σκάλα, Τομάζι, Καρατάση, Καραντίνα, Γιώστε, Πέκο, Κάργελη, Τρία Πηγάδια, Άγιο Βουκόλο, Άγιο Κωνσταντίνο, Αγία Άννα, Λιγαριά, Μεσημή, Βαραγάτς και πολλές άλλες περιοχές. Στις φυλακές οδηγήθηκαν πλήστοι κληρικοί,
Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Πετσομάνος, Αρχιμανδρίτης Διονύσου Χαρβαλιάς, Ιεροδιάκονος Κωνσταντίος Βρεκούσης, Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Τσακυράκης, Παπά Εμμανουήλ Εφημέριος του Τζιμόβαση και άλλοι πολλοί, οι οποίοι βασανίζονταν με κατηγορίες από ψευδομάρτυρες. Έτσι λοιπόν οι γέροντες σεβάσμοι, ανεπίληπτοι του υψίστου λειτουργεί, αφού ανηλαιώς εδάρισαν, είδαν να αποσπώνται βιαίως με τρίχες κεφαλής και του γενίωτων και στην κατάσταση αυτή ρηπτόμενη στα σφυλακάς, άλλοι εφωνεύτησαν και άλλοι ετοιμάστησαν ως ο Ιεροδιάκονος Κωνσταντίος Βρεκούσης, η Αρχιμανδρίτη Θεόφιλος Πετσομάνος και Άνθιμος Τσακυράκης. Συνολικά, κατά τη μικρασιακή καταστροφή μαρτύρησαν 347 κληρικοί από το σύνολο των 459 ιερέων και διακόνων των εκκλησιαστικών επαρχιών Εφέσου, Σμύρνη, Φιλαδελφία, Ηλιουπόλεω, Περγάμου, Αδραμητίου, Μοσχονησίου και Κεδονιών. Από κάτω υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει διωγμών Ελλήνων κληρικών τη Μικρά Ασία. Φρικτά μαρτύρια στο Βουτζά τριών κληρικών τη Ιερά Μητροπόλεω Σμύρνη, επιλήψη γάρ με διηγούμενο χρόνο για τον πατέρα Ιάκωβο Αρχατζικάκη, τον οποίο τον έδεσαν σε στασίδι Τούρκη στο ναό του Αγίου Ιωάννη και του κάρφωσαν με λεπτά καρφιά στο μέτωπο το σχήμα της ημισελήνου από καρφιά Λευκοσιδήρου. Τον Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Νικολόπουλο που τον επετάλωσαν εις τους πόδας και τον στήθος. Τον οικονόμο Μιχαήλ Κυριακόπουλο, τον οποίο από γυμνός Τούρκος αξιωματικός τον έδεσε από το λαιμό με σχοινή στην ουρά του αλόγου του και καλπάζον τον έσυρε προς το κορδελιό. Στις 15 Σεπτεμβρίου έχουμε ομαδική σφαγή των εκμοσχονησίων χριστιανών και του καθηγητού της εκκλησιαστικής ιστορίας της χωρίς της Γάλλικης Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Στρατίνου. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 22 σφαγιάστηκαν όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως Κεδονιών. Ο ιερεύς Μελέτιος του Ναού της Ευαγγελιστρίας σταυρώνεται στον κορμό ενός πέφτου. Ιεροδιάκονος Γρηγόριος του Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Άνης εκάει ζωντανός. Πατήρ Γεώργιος Καρασταμάτης και άλλοι πατήρ ψηφοφόρων Ραπτάκη στο Αιδίνη, Αρχιμανδρίτης Νεόφωτος στα Βουρλά, Ιερομάρτυρες Αρκάδιος και Γαβρίλη Ιβλινίτες από το Άγιο Όρος, ο Ιερομάρτυρης Ευμένιος ο Βατοπεδινός, ο νέος Ιερομάρτυρης Νεκτάριος ο Αγιανανίτης από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, ο οποίος ήταν ελεήμων και έδινε ελεημοσύνη και στους Τούρκους ακόμα, και όμως μαρτυρικό θάνατο αξιώθηκε από τον Χριστό και μαζί με όλους τους υπολείπους συνθυλακισμένους, το οποίο ήταν μαζί στη φυλακή. Ιερέας Μελέτιος, όπως αναφέραμε, και φτάνουμε στους τέσσερις Αγίους που έχουν αναγνωριστεί από την Εκκλησία μας, τον Μητροπολίτη Ικονίου Προκόπιο, με τεράστια πολιτική δράση, εκπαιδευτικό, εθνικό, εκπαιδευτικό επίπεδο, συνέστησε ως Μητροπολίτης Ικονίου κοινότητες, ίδρυσε πολύ ανήγενε ναούς, εκοιμήθη εξόριστος μετά από πολλές ψυχικές και σωματικές ταλαιπωρίες, τον καταδίκασε σε θάνατο, αλλά τελικά εκοιμήθη μαρτυρικά στις φυλακές. Μητροπολίτης Μοσχονησίων Αμπρόσιος συνελήφθη, ήταν βοηθός του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου, τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, τον έστειλαν στις Κηδονίες και από εκεί με τα πόδια στο Αδραμίτιο, στην διαδρομή, σύμφωνα με μια εποχή, πεταλώθηκε και κατακριοργήθηκε μαζί με άλλους ιερείς και δύο μοναχούς αγνώστων στοιχείων. Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος, επίσης υπέστη πολλά βασανιστήρια και επέθανε στις 29 Μαΐου 1921. Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος, πρωτοσύγγελος Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης έχει διατελέσει και τοποτηρητής Μητροπόλεως Δράμας με εθνική δράση και στη Μακεδονία. Στη συνέχεια μαζί με τον Μητροπολίτη Γρηγόριο φυλακίστηκε στη Σμύρνη για ένα εξάμεινο και στις Κηδονίες. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο στρατοδικείο της Σμύρνης, αρνήθηκε αν μπορούσε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του, λέγοντας ότι εφόσον και ένας ακόμα των πιστών του ποιμνίου μου ευρίσκεται εδώ, θα μείνω και εγώ εδώ. Συλλαμβάνεται 30 Σεπτεμβρίου μαζί με 38 κληρικούς μητροπόλεως του και βασανίζεται και σφαγιάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1922. Για τον Άγιο... Πολλά να ρωτήσω, έχουμε... Πόσο χρόνο... Πόσο, 5 λεπτά. Επίλογο, στον επίλογο φτάνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τελειώνοντας λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος Μητροπολίτης Σμύρνης, κορυφαίος μάρτυρας της καταστροφής, έχουν σίγουρα υποθεί πάρα πολλά, δεν θα πω και εγώ περισσότερα.
Απλά η συνείδηση, η ιερατική, αλλά και η πατριωτική, υπαγόρευε την δική του άρνηση επίσης να αναχωρήσει από τη Σμύρνη, λέγοντας τον Αρχιεπίσκοπο των Παπικών, ο οποίος το εξασφάλισε θέση σε ατμόπλιο για να αναχωρήσει, να φύγει, λέγοντάς του παράδοσης του ελληνικού κλήρου, αλλά και χρέος του καλού ποιμένος είναι να παραμείνει με το ποιμνιό και τόσων άλλων αγνώστων υπερασιατών μαρτύρων, όν ο Κύριος γνώσκει τα ονόματα. Η καταστροφή λοιπόν η μικρασιατική θεωρείται από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη συμφορά του ελληνισμού. Σίγουρα και στις δικές σας συναντήσεις έχουν υποθεί πάρα πολλά. Περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες υπό άθλιες συνθήκες ήταν στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος ήταν ήδη χρεοκοπημένο και πρέπει να στεγάσει και να περιθάλεψει τον πληθυσμό αυτό. Δημιουργήθηκαν λοιπόν βαθιές τομές σε οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό επίπεδο από την καταστροφή αυτή. Έχουμε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Έχουμε τον τραγικό απολογισμό λαϊλασιών, αρπαγών, βιασμών, κακουχιών, απίστευτη ηθική οδύνη, τα τάγματα εργασίας, τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Συνολικά η εκστρατεία είχε αποτέλεσμα, όπως είπαμε, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές αστείες και να αφήσουν πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η μνήμη αυτή δυστυχώς εξασθενεί, διότι εμείς από αυτή την περίοδο θα λέγαμε ότι ζούμε μια κατάσταση που ναι, μεν χάσαμε εδάφη το 1453, το 1922, αλλά τώρα φαίνεται να χάνουμε την ιδιοπροσωπία μας, την ταυτότητά μας. Και αν χάσαμε τη γη μας, το 22, το βιός μας, τους τόπους μας, οι πρόσφυγες, το ξέρουμε καλά, διατηρήσαν την ταυτότητά μας. Ο προσφυγικός ελληνισμός προσέφερε και μετά από την απομάκρυνσή του στην πατρίδα πάρα πολλά πράγματα, το γνωρίζουμε αυτό. Ήρθαν οι πρόσφυγες, αναζωογόνησαν πνευματικά, οικονομικά τη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο, μας έφεραν λείψανα, μας έφεραν κοιμήλια, μας έφεραν παρακαταθήκη. Τη ριζωμένη πίστη τους μας έδωσαν και Αγίους. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Ιάκωβος, που γιορτάζαμε προχθές, από το Λίβηση της Μικράς Ασίας. Και επίσης άλλοι δύο πρόσφατα Άγιοι Καταταγέντες, ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης εξ Σμύρνης και ο Όσιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης. Τιμούμε λοιπόν όλους αυτούς τους μάρτυρες, λιτανεύουμε τις μνήμες τους, αναβαπτιζόμαστε από τη μελέτη του ιερωισμού τους, είναι χρέος εθνικό, το επιβάλλουν τα ερείπια αυτών των 356 ελληνικών πόλεων και 7.000 οικισμοί με τα ελληνικά ονόματα που αναφέραμε στη Μικρά Ασία, που προσδοκούν αυτή την δικαίωση μέχρι ότου οι Άγιοι γερίσουν σε εκκλησιές τους, μέχρι ότου τα όνειρα λάβουν εκδίκηση. Κλείνοντας, δεν βρήκα τίποτε πιο έτσι, κατ' εμέ, όμορφο και αξιόλογο για το κλείσιμο αυτής της ταπεινής εισήγησης και αναφοράς. Θέλω απλά να μου επιτρέψετε ένα πολύ ωραίο, πολύ τραγουδισμένο έτσι, προσφυγικό μας άσμα, τραγούδι, να πούμε τα λόγια και να κλείσουμε με αυτό και ο καθένας να συλλογιστεί και να αναλογιστεί την προσφορά του κλήρου, αλλά και τις θυσίες του, αλλά και ότι ακόμα κι αν όλα αυτά πέρασαν και πάρθεν, όπως λέει η Ρωμανία του τραγούδι, η Ρωμανία ανθεί και φέρει κι άλλο. Λέει λοιπόν το τραγούδι μας αυτό. Και συγχωρέστε με τη συγκίνηση. Όλα μας τα καράβια πίσω γυρίσανε. Σπασμένα τα κατάρτια, σκισμένα τα πανιά, ήρθαν από τη Σμύρνη και από τα Μουδανιά. Φέραν των εκκλησιών μας τα δισκοπότηρα, παιδιά, γυναίκες, γέρους, γένος Γρεκών πολλοί, τις ρίζες της φυλής μας από την Ανατολή. Μα ένα καράβι μαύρο πίσω δεν γύρισε. Ποιους κάδους αρμενίζει, ποια πέλαγα γυρνά και πουθενά δεν βγαίνει, δεν φτάνει πουθενά. Χρόνια το καρτερούμε και χρόνια πέρασαν. Δεν το είδε μήτε ναύτης, μήτε θαλασσαετός, μήτε ερημίτης φάρος, μήτε άστρο της νυχτός. Τάχα να έχει βουλιάξει, τάχα να στήχιωσε. Δεν θα ξανάρθει τάχα στην πατρική του ακτή, ο ημέ, και έχει φορτώσει το πιο ακριβό φορτί. Όλα τα χάσαμε, όλα. Και μόνο φόρτωσε το πιο στερνό καράβι την ώρα του χαμού, φόρτωσε την ελπίδα του ξαναγυρισμού. Έλα μικρό καράβι,
«Έλα ξεφόρτωσε, δώσ' μας το θησαυρό σου». Και άνοιξε τα πανιά, ολόγησε για τη Σμύρνη και για τα Μουδανιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάποια ερώτηση να υποβληθεί στον πατέρα Νικόλαο. Ας σηκώσουν χέρι όποιος θέλει να ρωτήσει για να δώσω, να ανοίξω το μικρόφωνο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί κάποιο τεχνικό πρόβλημα είδατε στην Welch τελείωσε η Τσολάκη. Κυρία Τσολάκη μας έβγαλε όλους έξω από το διαδίκτυο και πάρα πολλοί μου στέλνουν μηνύματα, δεν μπορούν να ξαναμπούν να παρακολουθούσουν και δεν παρακολούθησαν την εκπομπή. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη αν με ακούνε κάποιοι από αυτούς και από εσάς, πατέρα Νικόλαε. Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και την ομιλία στο YouTube που θα ανέβει στο κανάλι της εταιρείας. Ναι, αυτό καλώς το είπες. Θα το αναρτήσουμε. Γιατί αυτά τα οποία μας παρουσίασε απόψε ο πατέρας Νικόλας είναι και συνταρακτικά αλλά και σημαντικά, τα οποία πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς τα αγνοούσαν. Και καλό θα είναι να γίνει και μια αιτία η παρουσίαση αυτή απόψινή, ούτως ώστε να ανοίξουμε την ιστορία μας και πολλά από αυτά τα οποία έχουν γραφεί, κυρίως ανθρώπους οι οποίοι τα έζησαν και κατάγονται από τις, δεν θα πω ξεχασμένες, αλυσμόνητες πατρίδες. Πάντοτε με αυτό το οποίο εκκλείσατε, πατέρα Νικόλα, το καραβάκι αυτό που θα φέρει την ελπίδα και την, πώς ενδεχομένως να βοηθήσουν και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι ζήσανε σε αυτά τα μέρη, να λειτουργήσουν οι εκκλησίες μας ξανά. Ή αυτό που κατά πολλούς έχει καταθέσει ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο Θεός θα δώσει κάποια στιγμή όλα να γίνουν ξανά όπως ήταν παλιά. Να γίνουμε και εμείς όπως ήμασταν παλιά για να γίνουν και τα πράγματα. Οπωσδήποτε. Και αν δεν υπάρχει ερώτηση, να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό, πατέρα Νικόλαη, για όλα τα σημαντικά, τα εξαίρετα, τα συνταρακτικά και πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία μας παρουσιάσετε με το δικό σας διδακτικό, δυναμικό, γλαφυρό και χυμαρόδι, αλλά και μεστό τρόπο. Και μας καταστήσετε γνώστες το ποιος ήταν ο κλήρος και όχι μόνο πριν στη Μικρά Ασία, πριν την Μικρασιατική εκστρατεία, γιατί όλα αυτά είναι αιώνων, να μην πω χιλιατερίδων, πράγματα τα οποία υπήρχαν εκεί και όχι των τελευταίων, όπως συνήθως καμιά φορά μας ξεφεύγει να λέμε, δεκαετιών ή αιώνων. Και επίσης μας δώσατε επίσης και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έγιναν και παρουσιάστηκαν και θα έλεγα έλαβαν χώρα κατά την Μικρασιατική εκστρατεία και τέλος στην καταστροφή του 1922. Με όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία και τις συνέπειες, τις οποίες κατά εξαίρετο και θα έλεγα αναλυτικό τρόπο καταθέσατε στο τέλος της παρουσίασης. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και εγώ για μία ακόμα φορά και εσάς προσωπικά και όλους τους συντελεστές και φορείς αυτής της πολύ όμορφης πρωτοβουλίας. Και συγγνώμη αν καταχράστηκα τον χρόνο λίγο παραπάνω. Αλλά το θέμα. Όχι, ήταν, και πιστεύω ότι κράτησε όλους όσους είχαν δυνατότητα να παραμείνουμε με το ενδιαφέρον σε, και παίρνοντας παράδειγμα από μένα,
Και θέλω να κλείσω και να ευχηθώ σε εσάς, πατέρα Νικόλα, ο Άγιος Θεός να σας δίνει τη δύναμη στην εκτέλεση των υψηλών καθηκόντων σας λειτουργού του υψίστου και να σας σκέπει και είδαμε πέρυσι που μας καταθέσατε και μας έχετε αφήσει και μία ένα υπόλοιπο εκεί, ότι αυτά τα οποία δεν προλάβατε και πέρυσι να μας παρουσιάσετε και πιστεύουμε να δοθεί το 2023 με τη δύναμη και με την βοήθεια του Θεού να γίνει αυτή. Να είστε καλά. Η ολοκλήρωση της παρουσίασης του Καποδίστρια και θέλω τους όλους σας ότι μας τιμήσατε αφιερώντας το χρόνο σας παρακολουθώντας την εκδήλωση αυτή. Επίσης να ενημερώσω ότι τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο, 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα θα έχουμε ως ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σατής της πατέρα, τον κύριο Αθανάσιο, με θέμα την η Ορθόδοξη Αυτοσυγγυησία, αυτό που πολέμησαν και πολεμούν οι εχθροί μας. Και αυτό είναι που θα έλεγα να είμαστε παρόντες και να το παρακολουθήσουμε. Θα πάρουμε πάρα πολλά. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, πατέρα Νικόλα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής. Και με το καλό να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Αμήν. Θέλουμε θυμό. Να είστε καλά. Και αν δεν έχουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη ερώτηση, ευχαριστώ όλους σας και πάλι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.